Είμαι πολύ αγχωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι, κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρες γλυκό μου αγόρι, όλα γλυκά θα τα κάνουμε. Ετοιμάζω σήμερα να φας πίκρα. Πίκρα γιατί ρε? Ένα-ένα. Τι ένα-ένα? Ο Πάο. Α, ο Πάο, κοίταξε, μπορώ να φάω κι αλλιώς πίκρα. Πώς? Άμα φέρει ένα-ένα η Βίντι. Άμα φέρει ένα-ένα η Βίντι, τελειώσαμε. Κοίταξε να δεις. Ναι. Μετά το μάτς, ναι, ναι, άμα κερδίσετε, ναι, ναι, ο μεγάλος Πάο. Ο μεγάλος Πάο. Αν δεν περάσετε, ο μικρός Πάο. Την άλλη Τσίπρας. Όχι, όχι. Τι? Και τώρα το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι εύκολο, ναι, ναι. Υπάρχει εύκολη διχάλα. Δηλαδή, ναι, καλύτερα γιατί θα το πάρουμε. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Κορτάδη. Θέλω να το πάρω, ναι. Αίτητος. Αίτητος, να, θα έχουμε άλλο τάρκες. Καλύτερα. Ναι, 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 ναι. Χρόνια πολλά στο Στράτο. Ποιο Στράτο? Το Διονυσίου, ξέρω εγώ. Στράτο, αυτός μου. Διονυσίου 30 χρόνια πεθαμένος. Ναι, ωραία. Χρόνια πολλά στο Στράτο. Ποιον έχει Στράτο? Το Γιδόπουλο. Γιδόπουλος, ναι. Άμπραβο. Στράτος άλλος. Το Στράτο. Ναι, έχεις κανένα Στράτο άλλο? Στρατίνα, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Λοιπόν, στον Ευγένιο, τη Λουκία. Ποιον Ευγένιο? Ευγένιος, γιορτάζει και ο Ευγένιος σήμερα. Δεν γιορτάζει κόρη μου? Όχι, σήμερα δεν γιορτάζει Ευγενούλα. Αλλά γιορτάζει ο Ευγένιος, μόνο ο Ευγένιος. Καλά, δεν ξέρεις άμα γιορτάζει η κόρη σου, πότε γιορτάζει. Τι Ευγένιο? Τι πράγμα είσαι, ρε, εσύ? Ευγενία δεν είναι. Ναι, Ευγενία δεν είναι σήμερα. Ο Ευγένιος γιορτάζει σήμερα. Ευγένιος, Ευστράτιος, Λουκία, Μαρδάριος, Ορέσης και Ορεστιάς. Αυτοί γιορτάζουν. Ναι, το Δημότικο γιορτάζει. Γιορτάζει το Δημότικο. Απαράταμε πρωί-πρωί. Με τη Λουκία. Όνομα είναι Λουκία. Λουκία είδα με καμία η οποία είναι, ναι, πόρνη. Έλα ρε. Ας σου πω εγώ, Λουκία. Έλα ρε αγόρι μου. Ναι. Ναι, ή θα είναι medium. Medium η Λουκία. Medium Λουκία. Ναι, η οποία χθες ας πούμε θα μπορούσε να προβλέψει. Δηλαδή και ο, ναι, Λουκάς σήμερα. Όχι, 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 όχι. Η Λουκία σχέση. Άλλο είναι αυτό. Λουκία. Όταν θες να αποκαλέσεις κάποιον έτσι να του την πεις άντε μωρή Λουκία, δεν το λες. Λουκριτία. Και Λουκριτία και Λουκία. Λουκία, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Τα κουμπαράκια είναι εδώ, ο Καζαμπάκας, ναι, απέναντι. Θα πάμε μέχρι και τις 10 με πολλή ενημέρωση. Το βέλος, θες να ξεκινήσουμε με το βέλος της ημέρας? Θες να καρφώσεις κάποιον σήμερα? Ναι. Ποιον αγόρι μου θες? Το Βελόπουλο. Το Βελόπουλο, ορίστε. Ξεπάτωνε, ξεκίνα αγόρι μου. Με το βέλος γιατί είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι, ναι. Πόσους μισθούς μας έφαγε ο Βελόπουλος εμάς τους δύο? Άστο τώρα, τι να κάνουμε. Πες το, εσύ δεν το πεις. Εντάξει, ένα μισθό και εμένα με έφαγε. Ένα μόνος έφαγε. Μαζί με το Ματζούλη εκεί, εντάξει. Και το τέλος, αφού δεν πήγαινε καλά το κανάλι. Και τι πατριώτης είναι αυτός? Ναι, και σένα. Εντάξει, και σένα. Μαζί δεν ήμασταν? Μαζί είμαστε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Όχι, θα θυμάσαι. Όταν γίνει πολιτικός, θα σου θυμίζουμε Αφού είναι φίλος σου, μου είπε, ναι, ο Βελόπουλος. Και τι σημασία έχει. Αλλά το ξεφωνίζουμε κανονικά. Άλλο να τον πάω σε αυσιογνωμία. Ναι. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει, είναι ωραίος τύπος. Ναι. Αλλά τα δίφραγκα. Τα δίφραγκα. Μας τα έφαγε σουβλάκι και σουτζουκάκι. Τι να κάνουμε. Δηλαδή αύριο μεθαύριο θα βγει στο κόμμα. Δηλαδή, λες να βγει, φυσικά θα βγει. Θα βγει. Είναι, έτσι, είναι καλό παρλάρε. Ναι, έτσι θα μοιράζει τα λεφτά. Κάποιο το χαρακτήρισε μικρό Τσίπρα. Εντάξει. Έτσι θα μοιράζει τα λεφτά σαν και εμάς, όπως μας έφαγε τα λεφτά στο Εγνατία. Πού το θυμήθηκε στο Εγνατία, ρε φίλε. Πόσα χρόνια πέρασαν. Γράφω ημερολόγιο από τα 12. Τα κρατά, τα σκύλε όλα. Γράφω ημερολόγιο. Κάθε μέρα σημειώνει δηλαδή. Η κόρη μου ψάχνει να βρει το κλειδί σε ένα υπόγειο που είναι τα ημερολόγια. Λέω αυτά όταν πεθάνω θα τα πάρει. Από μνημονεύματα του Κωστή. Ναι, αυτά θα τα πάρει. Πού το θυμήθηκες τώρα αυτό, πρέπει να είναι 2006-2007, κάπου εκεί είναι. 2006, ναι, κάνω κομπή στιγματική στην δηλώση με τον Ματζιούλη, τον Μάτζιο, ναι, εδώ πέρα. Ο Μάτζιος πόσα πήρε από το Βελόπουλο. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, έχω χάσει και το, ναι, αλλά το μέτρημα. Για το καλό της πατρίδας να το ψηφίσουμε. Τι πράγμα είσαι. Άλλο πατρίδα. Καλημέρα και στον Κυριάκο, να το στείλουμε. Άλλο τώρα. Μακεδονία. Ναι, άλλο πατρίδα. Άλλο τα λεφτά που θα πάρουμε. Ναι. Άλλο, άλλο ας πούμε η πατρίδα μας και άλλο ας πούμε τα λεφτά που θα πάρουμε. Εγώ περίμενα σήμερα να ξεφωνήσουμε Μελισανίδη, ας πούμε. Γιατί, γιατί έφτιαξε μια ομάδα συνοθήλευμα για το Champions League. Έκανε, έσπασε όλα τα αρνητικά ρεκόρ. Έχασε 1-0. 1-0, αξιοπρεπέστατο. Τι αξιοπρεπέστατο. Εσύ πώς έφεγες από την Μπενφίκα. Εγώ έφερα 1-1 εκεί, φίλε. Δηλαδή εδώ πώς έφερε. Εδώ 1-4 γιατί ήταν knockout match και μετά το 1-1 έπρεπε να ανοιχτώ, ναι, για να πάρω την πρόκριση. Θέλοντας κι εμείς. Εσύ να ευχαριστώ την Μπενφίκα. Να την πω να βγει. Έχει μούτρα να μιλήσει για την ΑΕΚ σήμερα εσύ. Καλά, fair play ένα ημίχρονο δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε, μετά το 60 έγινε το fair play. Εγώ ξέρω fair, ναι, play, ναι, ένα ημίχρονο, ναι, δεν έγινε παγκοσμίως πουθενά. Μάλιστα. Δηλαδή να με κάνει εμένα ο άλλος να παίξω 3 γύρους box. Τι να κάνει, είναι 1-4. Γύρο... Τι θες να κάνει, ναι, ρε Κωνσταντίνα, να το κάνει 1-10, 1-4. Έχει προκριθεί. Τι θέλει να πατήσει γκάζι. Είναι σαν να έχεις δει κάποιον, τον έχεις κάτω να κοίταται, να έχει αίματα και να πας να τον πατάς. Η Ιουβέντους γιατί πάτησε γκάζι. Στο 7-0 με τον Ολυμπιακό. Γιατί ήταν μέσα κόκκινο Ολυμπιακός, σου λέει αίμα είναι αυτό, τι είναι, δεν βλέπω. Ο Άρης που έφαγε 9 από την ΟΥΠΕΣ. Έφαγε 9, δεν έφαγε. Τα έφαγε. Τι πράγμα είσαι. Με center back τον πατέρα μου. Μπαμπάς, όχο, 17-2 λέει έπρεπε να κάσουμε. Με ήρωα τον τερματοφύλακα. Με την ΟΥΠΕΣ. Με ήρωα τον Χριστίδη φάγανε 9 γκολ. Εντάξει, δεν είμαστε για την Ευρώπη, τι να κάνουμε τώρα. Αυτή ήταν και ηλίθιοι. Γιατί ήταν ηλίθιοι. Τρώγαν 4-1 στο ημίχρονο και μαζεύονται εκεί οι παίκτες. Και τους προκάλεσαν. Όχι. Και λένε. Στον πατέρα μου και κάνα 2-3 που ξέρουν αγγλικά, πάμε τους πούμε, λέει τους Ούγκρους. Χαλαρώστε, calm down. Κάνε μας 5-1 και ναι, δεν είμαστε. Και σταματήστε, ναι. Μα δεν ήταν καλά, γιατί αυτοί πήγανε ούτως ή άλλως. Με λεωφορείο είχαν πάει καημένοι. Ναι. Θα πάμε με κάτι Ουγγαρέζες το βράδυ, είχαν ξεπατωθεί στο πόδι. Καλά κάνανε. Ναι, καλά κάνανε. Αφού θα τρώγαμε τα τρώματα πέτρα, να θυμόμαστε τα άλογα της Ουγγαρίας. Ο μεγάλος Άρης τους πήγε στο Πούλμαν 3 μέρες ταξίδι. Εγώ μαζί τους είπα, καλά κάνανε τα παιδιά. Θα ξεδώσουν λίγο. 3 μέρες ταξίδι με το Πούλμαν ο μεγάλος Άρης. Όσα πάρει και με τα πόδια. Στο Πούλμαν μέσα. Επί Χούντας, είχε και 2 μπάτσους να πούμε μέσα στο Πούλμαν. Ομάδα της Χούντας ο Άρης. Ναι, ήταν, δεν ξέρω, εγώ είμαι μικρός, ρωτάω. Είχε 2 μυστικούς αστυνομικούς. Γιατί. Μέσα στο Πούλμαν. Γιατί. Είχε αστυνομικούς. Ναι, δεν γίνονται αυτά. Είχε ένα κομμουνιστή παίκτη ο Άρης. Ποιον. Το Μιχαηλίδη. Και φοβόντουσαν μη μείνει στην Ουγγαρία και είναι πολιτικός πρόσφυγας. Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, ρε φίλε. Και πάει στο ημίχρονο που λες, τους πιάνουνε. Και τους λένε 2-3 παίκτες του Άρη, παιδιά εντάξει δεν είμαστε καλά, μας διαλύσετε κτλ. Και έρχεται ένας βλάκας, μπακ, δεν λέω το όνομά του. Ναι. Βλάκας και λέει γιατί αν δεν κάτσετε καλά θα σας πλακώσουμε στις κλωτσιές, λέει. Για να τους πλάκωσαν στα γκολ. Τι ήθελε και το είπε ο ηλίθιος, τους διαλύσανε. Γι' αυτό σου λέω. Άμα πήγαινε ο Κάνιος. Έτος. 67-68. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μισό αιώνα πίσω. Πρόσεχε τώρα. Τώρα, άμα στην Τούμπα, ας πούμε, κανένας, ξέρω εγώ, ο Μάτος τραβούσε καμιά γωνιά, καμιά κλωτσιά και έλεγε fuck you, ξέρω εγώ, και ένα παίκτη της αυτής. Δεν σας βάζανε λες 7 γκολ, άμα θυμώνανε. Εγώ λέω τώρα ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Άρα είμαστε έξυπνοι. Τι είστε, έξυπνοι είμαστε. Δεν τσιμώνω, κάνουμε τα αυγά. Μα τη ζωή, παιδί μου. Θέλει σπιρτάδα, μαλαγανιά. Ανάλογα θέλει. Βλάκας. Θέλει ανάλογα. Μπράβο. Να είσαι ανάλογα. Ανάλογα. Ναι. Η ΑΕΚ πάντως ανάλογα δεν πήγε καθόλου καλά. Μια χαρά πήγε. 1-0 έχασε μόνο. Ναι, έκανε 6-6 ήττες, μπήκε σε μια λίστα. Εσύ δεν πειράζει δηλαδή. Όχι, αναφέρουμε τα δεδομένα. Μπήκε σε μια λίστα αρνητική όπου δεν πήρε κανένα βαθμό στους ομίλους. Δεν έκανε, αυτό είναι το πιο κομικό τραγικό. Δεν έχει κάνει τελική on target σε κανένα από τα εκτός έδρας παιχνίδια στο Champions League. Εδώ εργοτέλης έβαλε μέσα στα δίκτυα τώρα. Με την ΑΕΚ ασχολείσαι στο Champions League. Μα η ΑΕΚ είναι αυτή η μισή βιτρίνα. Δεν είναι με το εργοτέλη, δεν έχει καλά που δεν πήγε. Η ΑΕΚ παίζει Champions League. Όχι φίλε, άσε με εμένα να πει. Εσύ άμα πήγε θα βρει βαθμούς δηλαδή. Φυσικά. Πλάκα με κάνει. Εδώ τη Βίτη δεν μπορεί να περάσει. Και την Κράστονταλ, πώ τη λένε αυτή τη. Ποια? Η Βίτη και η Πάτε Μπόρισον. Κάτσε μην περάσω και αύριο κλαις τώρα. Και σε έχω αύριο εδώ τέτοια. Κάνατε χαζομάρα, θα χάσει κανένα πρωτάθλημα. Μη σε έχω αυτή την εικόνα αύριο. Θα πάρω διαφήμιση εγώ. Τι θα πάρει αυτή. Άρα είσαι κερδισμένο, ό,τι για γίνει. Είτε χάσει ο Πάκου την κερδίσει, πάνω στο άλογο. Αυτό με λε. Είσαι ανάλογο. Δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν, η Άκη τελείωσε ο ματήρος. Χαιρετίσματα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Χαιρετίσματα, ναι, εντάξει. Χαιρετίσματα και στο φίλο μας τον Καλόγερο που έχει το Βεργίνα TV. Ναι, ναι. Γιατί κάτι φίλοι μου που έχουν κάτι. Πώς τα λένε. Τι έχουν, κάτι σταθμούς παιδικούς. Είχα κάτι παράπονα. Τότε ήταν κυβέρνηση ο Σαμαράς που ήταν φίλος με τον κύριο Καλόγερο. Είχα καθυστερήσει πολύ. Κάτι ΕΣΠΑ να έρθουν. Ήρθανε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολύ αργά ήρθαν τα ΕΣΠΑ. Καλημέρα κύριε Καλόγερε. Καλημέρα, ο φίλος μας ο Γιώργος. Αυτός. Ναι. Και αυτός. Και αυτός. Έχει να πένα το ΕΣΠΑ. Ψάχναν να τον βρουν τον κύριο Καλόγερε και έκανε μπράβο ο κύριος Καλόγερε, δεν τον βρίσκανε. Ναι, 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 ναι. Ναι, και τελικά δεν ξέρω τι έγινε. Θα το πάω. Καλημέρα κύριε Καλόγερε. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλός. Καλαλάρχης. Ο Καλόγερος. Βεβαίως. Μάλιστα. Εξαιρετικός και πολύ καλός πολιτικός και αυτός ευπατρίδης άνθρωπος. Δηλαδή πίσω από τη σημαία τον είδα φωτογραφία κι αυτόν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η σημαία και η εικόνα. Χτίζουνε προφίλ. Πώς χτίζουν. Και ο Κυριάκος έκτισε προφίλ πίσω από τη σημαία για την εικόνα. Τα φράγκα όμως εμάς δεν μας τα έδωσε. Κοίτα να δεις τώρα. Θες να πάρεις αναδρομικά κι εσύ, ε. Έρχεται ο Αλέξης μοιράζει αναδρομικά. Κάτσε ρε φίλε τώρα ο Βελόπουλος τώρα. Θες αναδρομικά το 7. Καμιά διαφήμιση εδώ. Ο Τσίπρας έδωσε διαφημίσεις. Ο Τσίπρας έδωσε όλα τα κανάλια. Να δώσει και ο Βελόπουλος. Για να μας ξεφωνήσει εμάς που είμαστε οι μούτσι εδώ πέρα. Τσιγκουναράστα. Δεν βγάζει το χέρι στην τσέπη. Ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος καμιά διαφήμιση, κάνει ένα σποτάκι και βλέπει να... καλά τα νούμερα προφανώς. Τα βλέπει καλά, σου λέει είμαι μέσα στη Βουλή. Εντάξει, είμαστε. Να φτιάξει τους φίλους του, τους παλιούς συνεργάτες του και τα λοιπά. Ναι. Δεν μου λες, γιατί ξεφωνείς με τον ΠΑΟΚ, έμαθες τώρα, βαράς έτσι. Ευτυχώς είμαι εδώ λίγο ασπίδα και αναγκάζομαι να με λένε ότι μιλάω μόνο για ΠΑΟΚ. Αφού ξεφωνίζεις. Τι ξεφωνίζεις. Μία τον Λουτσέσκου, τον Φερνάντο Λουτσέσκου τον ξεφωνίζεις. Ο Λουτσέσκου είναι ο τυχερός υπάλληλος στην Ελλάδα. Γιατί... Βρήκε την Αγελάδα με 4 βυζιά. Έρθε πόσα θες να τα δυο τα βούλωσε ο ίδιος. Α, τα βούλωσε. Τα βούλωσε ο ίδιος. Τα βούλωσε τα βυζιά της Αγελάδας. Τα βουλούσε τα βυζιά της Αγελάδας. Ναι. Δεν στάζει η θηλίνα που μεγάλα να πούμε κτλ. Πόσα αφού πρώτο μέτρη βούλωσε. Ένα βούλωσε αυτός, ένα βούλωσαν κάτι μάνατζερ κτλ. Φέραν κάτι πάντα. Ναι. Τελικά όμως ήρθε ο Γιωργάκης να πούμε, ο οποίος ξέρει από γαλακτοκομικά. Με 9 σπίδα ο Γιωργάκης ο Σαμίδης ξεβούλωσε το ένα το βυζί της Αγελάδας. Μάλιστα. Τώρα τρέχουν 3 από τα 4 βυζιά. Ποιο δεν τρέχει. Το τέταρτο βυζί. Τι έχει το τέταρτο βυζί. Το τέταρτο βυζί τι έχει. Ναι. Αυτά τα συμβόλαια τα οποία 2 μήνες μας έχει τελειώσει. Φαγώθηκες. Ναι. Δηλαδή σε 2 μέρες, 3 αν ανακοινωθούν ανανεώσεις, τι θα αρχίσεις να λες ότι τρέχει το τέταρτο. Γιατί δεν βγαίνουν οι ανανεώσεις. Γιατί προέχουν τα παιχνίδια. Ναι, έχεις μαζεμένα κολλητά μάτια. Γιατί μας γράφατε ότι τελειώνει το θέμα και τα λοιπά. Γιατί εγώ έμαθα ότι Μακρυγιοργέ και Κοντογιοργάκηδες στο γητή έργο με τον Ηλιόπουλο και τον. Ναι. Ο Χράτς το άτιμο. Είχε ένα ψαλίδι ο Ηλιόπουλος που έκανε το ράφτη. 4 μέτρα ήταν το ψαλίδι. Τέτοιο ψαλίδι λέει είχε ο Ιβάν σήμερα που ήρθε. Είναι εκνευρισμένος λέει. Γιατί να μην έχει ψαλίδι. Γιατί πήγε το Open, το Open είναι χειρότερο και από το Europe One. Δεν τραβάνε. Δεν τραβάει το Open. Δηλαδή Europe One Open διπλό. Τι είπε, ισοπαλία το Open. Έχει γίνει μπάγαλο το Open TV. Ναι. Το έχουν διαλύσει εκεί. Πήγε ο κοντός εκεί πέρα, εκεί, το Καναλάρχης. Εγώ άλλα περίμενα να μου πει σήμερα. Περίμενα να μου πει τι δηλώσει του Σελούκ. Του μάνατζερ του Γιάγια Τουρέ. Είπε ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ είναι μικρότερος πλέον. Τι να κάνουμε τώρα, λέει, έχει χάσει τα ενία. Γιατί το είπε, μεγάλος ο ΠΑΟΚ είναι. Μεγάλος ο ΠΑΟΚ λέει, ο ΠΑΟΚ λέει σίγουρα θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή σέβεται τον ΠΑΟΚ αυτός τώρα. Βέβαια. Βγήκε ο μάνατζερ του Τουρέ και λέει εδώ. Το μυαλό σου δηλαδή είναι πιο κοντό και από τον Μπόι σου να πούμε. Ναι. Γιατί εγώ περιμένω να είναι το πνεύμα σου 3 μέτρα ρε κουλιανέ. Γιατί σε σπίρτο αναμένω ρε κουλιανέ. Ναι, ξέρω τι να μου πει τώρα. Αλλά εγώ περίμενα να μου πει για το σπίρτο αναμένω ρε κουλιανέ. Αλλά εσύ θες να κάνει, δηλαδή μου λε θα κάνει πελατεία με τον Πάοκ τώρα λες. Τώρα γλύφει αυτός εδώ. Ναι, αλλά είναι μαλωμένοι όμως. Ποιος είναι μαλωμένοι. Είναι συγκότα, δεν πρόκειται. Ποιος είναι μαλωμένοι. Α, θα ξεμαλώσουν λες. Και εγώ με τον Βελόπουλο μαλώσαμε. Μας κάτσει κατάλληλο, μας χρωστάει. Δηλαδή θα είμαι μαλωμένος. Πάλι θα τα βρεις. Βέβαια, γιατί θα τα βρω. Τα λεφτά δεν κανονίζουν τα πάντα. Εδώ φωνάζουμε. Τέλος πάντων, Μακεδονία με Θεσσαλονίκη και μας φωνάζουν γιατί έχετε διαφήμιση λέει αυτό το πράγμα. Εμείς θέμε γι' αυτό. Αλλά με πει μαράγδα έξω. Ναι. Τρώμε πρόστιμο, λέει. Θα φάμε πρόστιμο. Τι πατριώτες είστε, φάτε και ένα πρόστιμο. Αναφάμε και πρόστιμο. Εγώ να μην φάω. Ναι. Εσύ γιατί. Γιατί εγώ δεν είμαι πατριώτης, εσείς είστε. Κοίτα να δεις. Στην καλή τη μαρτίδα. Αυτός μόνο να παίρνει πρόστιμο τίποτα, να λέει ότι θέλει. Να τους λούζει όλες 10 γεμιές. Σε είπα εγώ ότι είμαι πατριώτης. Ναι, ρε γόρι μου. Ο Μπούζος να μην φάει, να μην πάρει λεφτά. Γιατί αυτός έβαλε το αερόστατο εκεί και φώνασε. Δεν το έβαλε αυτός, όλος ο όμιλος το έβαλε. Αλλά εγώ είπα είμαι κάτοικος γης. Είσαι κάτοικος γης και γλιτώ. Και εγώ κάτοικος γης θα δηλώνω. Τώρα δεν μετράει. Θα δηλώνω μαζί σου. Δεύτερος κάτοικος γης. Δεύτερος κάτοικος γης θα τα γλιτώνω όλα κι εγώ. Μια χαρά. Είμαστε δύο κάτοικοι γης. Δεν μας ενδιαφέρει. Είσαι Παοξής, είσαι Πατρίδης. Κρατάς ελληνική σημαία. Πας στην παρέλαση του Αχιλλέα. Από σήμερα κάτοικος γης κι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Πάλι στα θέματα. Τι θέματα. Αφού ξεφωνεί τον Πάοκ να βγει και ο Λουτσέσκου λέει χθες όλα τα μας λέει δεν με νοιάζει, θα παίρνω 1-0. Ποιος? Ο Λουτσέσκου. Δεν με νοιάζει. Παίζει ακόμα με τα κουρσάκια. 1-0 λέει θέλω όλα τα μας να τα παίρνω. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Να σκάνε λέει οχτρή. Έτσι είπε. Ναι. Αυτό βιάζει την αισθητική σας. Την ποδοσφαιρική αισθητική. Ναι, το πέταξω μετά του συνόδευσε. Άμα μπορώ να παίξω καλά, θα παίξω. Λέει. Αλλά με ενδιαφέρει πρώτα να πάρω τα μάτσα 1-0. Ας πει να ευχαριστώ που έχει αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Άγιος για, για πρόεδρο. Μα το ξεφωνίζει και αυτόν. Ποιο ξεφωνεί, εγώ. Το Σαββίδι. Τι σχέση έχει. Πόσο το σχίζει και αυτόν. Ποιο δεν θέλει να έχει εργοδότη το Σαββίδι. Ποιο συμφωνεί το. Ω εργοδότη το θέλει. Αφού είπε πριν λίγο με ψαλίδια έρχεται, κάνει ράνι. Α, τα δίνει όμω. Ναι, τα δίνει μπουφο στην μπάλα, έτσι το ξεφωνίζει και εκεί. Είναι. Επιχειρηματιάρα είναι. Τον θέλουμε για εργοδότη. Και για εκεί είμαστε καλοί, έτσι. Ναι. Σε όλα τα άλλα είναι μπούφος, έτσι παγού, αλλά και εργοδότη το θέλουμε. Στα επιχειρηματικά δεν είναι καθόλου μπούφος. Καθόλου, είναι, ναι, είναι λίγα εκατό. Μετά από 6 χρόνια κάτι έμαθε. Καλά και ο Κόκαλης άρχισε ρε φίλε, ναι. Είχε 3-4 χρόνια που ναι. Ήθελε να φάει τα κουτουλίδια του για να μάθει κι αυτός. Είδε σάμπες λεχθές. Ναι. Ήμουν σε κάτι πελάτες. Ήσουν σε πελάτες. Δεν πρόλαβα γαμώτο να προπονηθώ. Ναι. Θα πάω σήμερα το απόγευμα. Διπλή προπόνηση. Θα δεις δηλαδή τον Πάοκ με την Πατέρα. Ένα ημίχρονο θα δω τον Πάοκ. Το πρώτο ή το δεύτερο. Το δεύτερο. Α, το καλό θα δεις. Ναι, άμα, λογικά. Ναι, το δεύτερο θα δω ναι. Και θα δω και τον θρύλο των γηπέδων. Τον Ολυμπιακό. Ναι. Βέβαια. Πάω που λέω στην καφετέρια εκεί στη Μαρμίτα. Ναι. Ήταν ο κοντός εκεί πέρα. Ο Χατζηνάκος. Το τίκ στο μάτι να πούμε. Φιλαράκι σου. Συνεργάτη σου μάλλον. 4-5 εκεί πέρα ήταν. Τι 4-5. Βλέπανε εκεί ήταν. Δηλαδή με την ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ δεν ήταν ηλίθη. Εγώ έπαιξα στοίχημα, λέω. Θέλω να δω το γύρω-γύρω. Η ΑΕΚ ήταν το πιο βαρετό μάτς από όλα. Μα είναι ηλίθη. Όλων των εποχών. Άμπαλη ναι. Και βλαμμένη. Το πιο βαρετό, μακράν. Πήγα και είδανε την ΑΕΚ. Ναι. Τι να τη δω την ΑΕΚ, ρε φίλε. Λέω, μέχρι το 70 ήταν η σούπα τη χρονιά. Μετά η Μπενφίκα λέει κάτσε να μην διασυρθώ. Όποιος... βάλω ένα γκολ και του έβαλε γκολ και τελείωσε. Βάλτο στο γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω, γυριστρούλα. Δεν τα είδε δηλαδή όλα τα μας. Να πούμε λίγο τι έγινε για να ξέρει και ο κόσμος. Του λέω ρε τα γύρω-γύρω. Παίξαμε στοιχήματα αυτά, ιστορίες. Ναι. Ο Κόκκινος έδωσε άσο τον Άγιαξ, να πούμε. Και... καλά έκανε ο Γρηγόρης και εγώ άσο τον έδωσα. Ναι. Έγινε η ματσάρα της χρονιάς εκεί. 3-3 έληξε το μάτς. Ναι. Η Μπάγκερ πέρασε ως πρώτη, ο Άγιαξ ως δεύτερος. Το φτιάξαν 3-3, μια χαρά. Δεν ξέρω αν το φτιάξανε γιατί είχαμε ανατροπές. Στις ανατροπές έγινε μάχη. Τέλος πάντων, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο Άγιαξ λοιπόν 3-3 στη ματσάρα της χρονιάς με την Μπάγκερ. Η Ρεάλ ιτήθηκε 0-3 από την Τζέσεκα. Ναι. Η Ρεάλ που έχασε και εντός και εκτός από την Τζέσεκα Μόσχα. Πέρασε. Η Ρεάλ πέρασε. Εντάξει, η Τσεσεκά δεν πέρασε. Εντάξει. Γιατί πέρασε η Μπιλζέν κερδίζοντας 2-1 την Ρώμα. Αυτό το μάτσο είναι άξιο κριτικής. Ο ένας πέρασε, ο άλλος δεν πέρασε. Αδιάφορο μάτσο 0-3. Κάτσε, εσύ λες δηλαδή τώρα εκεί στη Μαδρίτη, στο αντίστοιχο ραδιόφωνο της Μαδρίτης. Θα λένε ότι το στήσανε. Αυτό θα λένε. Τι θα λένε. Θα βγαίνει ο Ραπτόπουλος εκεί στη Μάρκα, στο Μάρκα FM. Άκου Μάρκα FM. Ας FM. Ναι, άκου. Και θα λένε. Το στήσαμε, αυτό θα λένε. Τι θα λένε. Ναι. Ρεάλ Μαδρίτης, Βασίλισσα, λεφτά, δις, Λεζάντα, η πιο δημοφιλής ομάδα στον πλανήτη και στείνει για μάτς κιόλας. Γιατί να μην στήσει. Να στήσει, γιατί δεν έχει ψυχούλα και η Ρεάλ. Λοιπόν, 2-1 η Βικτόρια Πλιζέν την Ρώμα. Πέρασε η Πλιζέν ως τρίτη στο Europa League. Η Ρώμα πέρασε. Η Ρώμα πέρασε ως δεύτερη, ναι. Η Ρώμα πέρασε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, να τα ολοκληρώσουμε και να πάμε να σχολιάσουμε λίγο τον Πάοκ πώς θα κατέβει. Ο Νάγκελσμαν, ο φίλος μου, η Χόφενχάιμ. Η Χόφενχάιμ έχασε χθες. Manchester City, Χόφενχάιμ 2-1. Το πάλεψε, προηγήθηκε. Τη το γύρισε η City εκτός Ευρώπης η φιλενάδος η Χόφενχάιμ. Young Boys Juventus, η Juventus δεν τραβάει ποτέ. Την έβαλε στο στόμα για αυτή, να τη ρήμαξε στρεφίλε. Πέρασε. Πέρασε. Ναι. Τέλειωσε. Πέρασε 21η κιόλας πέρασε. Λοιπόν. Η τίτλη την Young Boys 2-1. Φωνάζει ο Ρονάλντο πάλι για μια φάση που εμπλέκεται, πήγε, τούφαγε τον γκολ του φίλου σου του Ντιμπάλα. Βαλένθια Manchester United 2-1. Έχασε πάλι ο Μουρίνιο, ο οποίος δεν βλέπετε. Έτσι. Αυτά είναι τα. Είναι χθες... πιο ημετική ομάδα. Ναι, ξεφώνησε. Η United από τις μεγάλες. Όσο το θέαμα και την τακτική της. Εμετική, δεν κάθεσε να τη δεις. Και ανάλογα το ρόστερ που διαθέτει. Έτσι. Τίποτα. Ο Σάντος να πήγαινε πιο καλή μπάλα θα βλέπαμε. Πιο καλή μπάλα θα βλέπαμε. Ο Μουρίνιο έχει γίνει ο ορισμός του χαβαλέ. Δεν ξέρω πώς την έχει δει. Λοιπόν, έμεινε στα παρχαιωμένα συστήματά του. Ακριβώς. Ναι. Ρώτα το ραπ για τις δηλώσεις του Τουρέ που έκανε. Τα είπαμε αυτά, τα σχολίασε. Είπε ότι ανοίγει πόρτες. Ρωτήστε το λέει. Ανοίγει πόρτες ο μάνατζερ του ο ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα και τρίχες κατσαρές. Ναι. Πελατεία θέλει. Να φέρει κανένα σαπάκι σαν τον Τουρέ. Να έρθει σε κανένα. Το πήρε το μάθημα ο ΠΑΟΚ. Πήρε τον Μπερμπάτοφ που δεν ήταν τόσο σαπάκι σαν τον. Κάταψε πολλά σαπάκια. Σαν τον Τουρέ. Πήρε το Βέρμπλουμ. Πήρε τον. Το center back, πήρε πολλά σαπάκια ο ΠΑΟΚ. Ναι, το Λεβέκ. Δεν μου λες, εγώ σε κάνω ερώτημα. Αν ο ΠΑΟΚ τελείωνε ο Μίλος Champions League με 0 βαθμούς, τι θα κάνεις εσύ τώρα εδώ? Τίποτα. Τίποτα. Φυσιολογικό. Τι φυσιολογικό? Εγώ λέω θα το και βγει με το Λάβαρο. Θα είχα πέτυχε εγώ από τον ΠΑΟΚ να πάρει βαθμούς από το Champions League. Ξέρεις τι θα ήσασταν σήμερα? Αν τέλειωνε ο ΠΑΟΚ θα ερχόσουν εδώ με ένα γέλιο τη κρες και θα ερχόσουν και θέλετε και Champions League. Βλάχο ΠΑΟΚσίδες. Είδα το Σαντάνι. Είδα το Σαντάνι. Εγώ σου λέω τι θα έλεγες εσύ. Αν ο ΠΑΟΚ τελείωνε όπως η ΑΕΚ με 0 βαθμούς και χωρίς τελικές. 0 τελικές έκανε η ΑΕΚ on target εκτός έδρας. Ναι. Τι θα έλεγες? Κλείστε το, σταματήστε το, μην βγαίνετε από, από εδώ, από τη Λάρισα. Με τη Λαμία πόσες τελικές κάνατε δηλαδή? Κέρδισε όμως. Ναι. Κέρδισε όμως. Τι λες? Ναι. Ναι, θα έλεγες για τον Χατσερίδη, για τον Μπαμπά, θα έλεγες για τον Βέρμπλουμ. Ξέρεις τι θα γινόταν εδώ έτσι και τέλειωνε? Άσε τι θα. Είμαι σίγουρος για αυτό σου λέω. Θα. Για τον Λουτσέσκου τι θα τον έλεγες αν τελείωνε τον νόμιμο? Δεν θα είχα πέτυχε ρε φίλε. Ναι. Όχι, θα είχες. Όχι. Να σου πω γιατί θα είχες. Και θα έλεγες ο Σαββίδης πληρώνει, φέρνει παίκτες, κάνει ράνι. Ένα βαθμό ρημά, βαθμό δεν θα έλεγες να μην πάρεις? Όχι. Μάλιστα. Εγώ λέω θα έσταζες εδώ πολύ. Όχι. Τα βέλη σου θα πήγαιναν καρδίτσα. Δεν έχω απέτηση από τις ομάδες ελληνικές. Ναι. Δεν θέλω να διασύρονται. Αφού δεν διασύρεται, δεν με πειράζει. Ναι. Όχι συνολικά, σε αναμάς να μην δηλαδή διασύρεται. Δηλαδή έφαγες 4 από την Μπενφίκα εδώ, δεν διασύρθηκες. Έχασες με μεγάλο. Πώς δεν διασύρθηκα? Δεν διασύρθηκες. 1-4. Είναι πιο βαριά ήταν του Πάκου εντός έδρας τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Άμα βάζαν την Τετάρτη αυτή, θα είχαμε 8-1. Άστο να πάει στο διάλογο, καλά είναι το 4-1. Μάλιστα. Καλημέρα να στείλουμε στον Κωνσταντίνο τον Μαραγκό. Ναι. Καλημέρα να δώσουμε και στη Μαράγδα την Πασάκου που είναι έτοιμη για δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, έχεις άλλα βέλη? Έχω. Πού? Να προλογίσουμε. Ναι, αυτοί που βρίζουν το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης είναι κατάπτυστοι. Ωραία, θα επιστρέψουμε με αυτό. Είναι κατάπτυστοι. Ναι. Αυτοί που βρίζουν το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης και είναι και παοξίδες. Ναι. Θέλουν ξύλο αυτοί. Εγώ τους Νέους Υόρκιους, τους λέω Ρουφιάνους, δεν τους γουστάρω, αλλά εδώ δεν φταίνε σε τίποτα οι άνθρωποι. Ωραία. Θα σου πω γιατί μετά. Μετά. Ναι. Διότι θέλουμε δώρα, θέλουμε πολλά δώρα, θέλουμε μεγάλα δώρα. Τότε κατεβάστε αν θέλετε όλα αυτά τα απίθανα δώρα το My Free to Go. Με το Flames to Go συγκεντρώνετε Flames με ό,τι για κάνετε και τα εξαργυρώνετε μέσα στο ανανεωμένο My Free to Go App για να διεκδικήσετε απίθανα δώρα. Αυτό το μήνα κυνηγάτε ένα Fiat 500 και ένα ταξίδι για τον προορισμό που θέλετε εσείς. Το κυνήγι των Flames όμως δεν σταματά, γιατί κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα μπορείτε να ανακαλύψετε νέα δώρα μέσα από το My Free to Go. Πριν να δώσω σκητάλη στην κούκλα μας εδώ της Μαραγδάς, Καλημέρα Νικόλα. Μία παράκληση έτσι, για ένα φιλαράκι, τον Χρήστο τον Βασιλιάδη. Παιδιά μπείτε, φορτσάρετε, μας πέρασαν οι Πορτογάλοι. Για τον Χρήστο τον Βασιλιάδη, για το Φιάλβάρεν, έτσι Πόλαρ το 2019. Υπάρχει σχετικό link στη σελίδα μου. Μας πέρασαν οι Πορτογάλοι γιατί έκαναν ανάρτηση σε κανάλι της Πορτογαλίας που είχε 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους και μας πουλάνε τρέλα. Λέει, μας πήρατε το Euro, θα σας πάρουμε λέει την πρωτιά. Μπείτε, τρέξτε, εγώ θα κυνηγάω και το φιατάκι που με ενημέρωσες και θα κυνηγάω και τους Πορτογάλους. Έτσι κοριτσάρα μου, επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε, τελείωνε. Τι βιάζεσαι ρε? Τι βιάζουμε? Όποιος βιάζεται σκοντά, δεν πειράζει. Το γοργό και χάρη έχει. Τα μούτρα τρώμε άμα βιαζόμαστε. Λοιπόν, θες να πάμε να γελάσουμε? Θέλω, λέει. Θέλεις, άμπρα, θα πάμε Τάκη Τζαχαράτο. Άμα μας δώσει πρόσκληση. Θα μας δώσει. Τζάμπα. Τόσο διαφήμιση εδώ πέφτει. Κάναμε διαφήμιση και όχι ότι δεν ταξίζει το παιδί. Ναι, είναι καταπληκτικός, μ' αρέσει. Μ' αρέσει όπως τον προσέγγιζες αν μη κι άλλο. Εγώ άμα δεν το γούσταρα δεν πήγαινα. Το ξέρω, ξέρεις, αλλά επειδή γουστάρεις. Γουστάρεις Τάκη Τζαχαράτο. Μεγάλο ταλέντο. Ο Ζαχαράτος. Ο Μητσικώστας που μιλάω μαζί του. Ναι. Δεν κουφάλα με λέει, δεν μπορώ να σε πιάσω να πούμε. Εσένα. Αφού είσαι μήμος του λέω. Εγώ όμως είμαι μήμος. Γι' αυτό μήμος δεν μπορεί να μιμηθεί. Σωστό. Το Ζαχαράτο μπορεί να το πιάσει. Πού να το πιάσει? Όχι, αφού είναι μήμος. Πρόσωπα. Έτσι. Λοιπόν, είναι εδώ από τις 7 Δεκεμβρίου, Βεργίνα Θέατρο, με ένα ολοκαίνουργιο σοου, με χορό, τραγούδι, μιμής εννοείται, πολύ γέλιο, μιλάμε για υπερπαραγωγή, με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε να βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα κατασύμματα public και στο ticketservices.gr, οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα σε αυτό το στυλάκι. Ποιο στυλάκι? Στο στυλάκι ότι αν ο ΠΑΟΚ τελείωνε όμιλο με 0 βαθμούς, θα το γλεντούσες για 10 εποχές, όχι για μία μέρα. Μπορεί αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχα τρακάρει, εγώ να είχα σκοτωθεί με το αν δεν έχει. Για να μην προλάβαινες. Άκου τι βρήκε τώρα. Αν μιλάμε για φυσιολογικές καταστάσεις. Τον Πουλόπουλο δεν κάνω αν γυρίσει σαν. Έφυγε, πάει, αν γυρίζει σαν. Πασχαλάκης. Ναι, τι λέει? Κρέσπο Βαρέλα. Ναι. Βιερίνια Μάτος. Τέλεια. Κάνιας Μαουρίσιο. Ο Βέρμπλουμ δεν παίζει. Ο Μπλουμ. Τι έγινε? Ο Βέρμπλουμ και ο Μπλουμ. Μεγαλύτερο απατεώνα. Ναι, Ζαμπά. Απατεώνα. Βέρμπλουμ είσαι απατεώνα. Μη. Ποδοσφαιριστή απατεώνα. Ναι. Είναι απατεώνα. Ζαμπά. 4 μήνες έχω να γυμναστώ και θέλω να πάρω λεφτά. Φάπες και στο σπίτι σου. Ήθελε διακοπές. Εδώ μαζί σου αυτό. Φάπες και στο σπίτι σου. Σε αυτό το κομμάτι είμαι μαζί σου, γιατί αν είσαι σοβαρός δεν κάνεις 4 μήνες διακοπές. Και άλλοι σαλιάριδες εδώ, είχε η γυναίκα του κτλ. Και η Μπόα, πώς το λέγανε. Εδώ ένα κοντό που είχατε. Έκανε η γυναίκα του, ξετσιδωνότανε, πώς το λένε. Α, ο Νομπόα. Ναι. Η γυναίκα του Νομπόα, η γυναίκα του Νομπόα, 1,5 μέτρο. Η γυναίκα σαν τις πόντιες να πούμε, απλά είχε καλό σώμα. Ξεγυμνωνότανε και τα λοιπά. Αλλά μας εμφανιζόταν μπροστά, θα σε πω εγώ. Άσε με, εντάξει. Δεν είναι και ζωή λάσκαρη, η γυναίκα του Νομπόα. Γιατί η λάσκαρη ψηλότερη ήτανε. 1,72. Ήτανε. Την έχω κάνει συνέντευξη. Σου γυάλισε το μάτι λάσκαρη. Καθόλου. Όχι. Ναι, αλλά γιατί την ανέφερε ως παράδειγμα. Όχι, δεν μου γυάλισε καθόλου. Βρε, υπάρχουν και τα μπουκίτσες που λες που είπες που είναι 1,55 και είναι μια χαρά, φίλε. Γυναίκα με 43 νούμερο παπούτσι, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Από 40. Τι 43, ποιο είχε 43. Α, λάσκαρη σαν φασούλα style. Δεν μπορώ, φασούλα. Δηλαδή την πατούσα θες να είναι λίγο πιο μικροκαμωμένη. Άρα η γυναίκα του Νομπόα θα σ' άρεσε με 36 νούμερο. 37. Πάμε παρακάτω. Αυτά είναι τα νούμερά σου, να ξέρετε, παιδιά. Κορίτσια, από 37 νούμερο και κάτω εμείς δεχόμαστε, έτσι. Λοιπόν, Ζαμπά, Λιμνιός, Πρίγοβιτς και πίσω του ο Πέλκας. Ζαμπάς. Έχει να παίξει μεγάλο μάτι Ζαμπά από το μάτι. Πώς είναι να πουλήθουν από αυτούς εδώ, πώς μπορεί να τους πουλήσει ο ΠΑΟΚ. Πόσους μπορούν, ναι. Απ' τη μέση και προσέχει. Ζαμπά, Πέλκας, Λιμνιός, Πρίγοβιτς, όλοι. Αυτοί. Καλά κάνει και τους βάζει. Τους βάζει στη βιτρίνα. Με 8 βαθμούς απάνω, καλά κάνει. Αν ήταν 3 βαθμοί απάνω, θα έλεγα κράτα δυνάμεις για τη Λεβαδιά. Να κρατήσουμε δυνάμεις για τη Λεβαδιά. Δευτέρα είναι κιόλας ο μάτς, 20. Ένα μάτς, μην κατέβουμε φορτσάτι. Κατέβα. Άρα το θέλουμε το μάτς. Το χτυπάμε. Έχεις την πολυτέλεια να το κάνεις το μάτς αυτό, να το χτυπήσεις. Δεν έχεις πολυτέλεια να κάνεις εκδρομές. Αυτό το συζητήσαμε, το τελειώσαμε το θέμα. Ναι, αλλά είπαμε ότι ένα μάτς ευρωπαϊκό ενδιάμεσα από όλους μήνες και Άρης δεν σε χαλάει το Φλεβάρι. Εκεί άλλο λέω. Ναι. Μην κάνεις εκδρομές, μην φας καλά -3. Αυτό. Με τους οπαδούς λες εσύ να μην κάνουν. Αφού οι οπαδοί δήλωσαν, θέλουμε να είμαστε παντού. Να θέλετε. Να μην πετάτε φωτοβολίδες στη Νέα Σμύρνη, να θέλετε. Να είστε σωστοί, να μην πετάτε έξω από την Τούμπα να κάνετε τις μανούρες. Σωστά είναι αυτά που λέτε. Να πάτε παντού, αλλά να μην κάνετε ζημιές. Αφού με κάνετε στις ζημιάριδες, καθίστε έξω. Ναι, λέει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, είναι μόνο παοξίδες δηλαδή αυτοί που κάνουν ζημιές. Όλοι κάνουν ζημιές. Όχι, οι παοξίδες είναι πιο δυνατοί, οι πιο φασαριδοί. Όχι, κανένας δεν υπάρχει. Είσαι με τους άλλους είστε. Όλοι ίδιοι. Ο τεράστιος λαός του ΠΑΟΚ δηλαδή είναι ίδιος με τους άλλους. Τέλος πάντων. Όλοι ίδιοι. Εσύ το ξύλο. Γιατί να φάγω. Και άμα λες τώρα ότι του Πανιωνίου και του είναι πιο δυνατός ο ένας, τι, δηλαδή τι άνθρωπος ο ένας, άνθρωπος ο άλλος. Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα. Μπορεί να πάει τώρα ένας. Ότι είναι πιο όσον αφορά το κομμάτι ζωηρός, άλλο αυτό. Πόσους ταβερνιάριδες έχετε κλέψει εσείς. Δεν ξέρω πώς. Πόσους ταβερνιάριδες έχετε δει. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Πόσα μαγαζιά. Του Πανιωνίου δεν έχουν πειράξει τα ταβερνιάριδες. Αυτά όμως γινόταν στα 80's και στα 90's, ρε Κωνσταντίνε. Τώρα 2019 πιστεύεις ότι γίνονται τέτοια. Δηλαδή πάτε στη Βέρεια να παίξει ο ΠΑΟΚ. Ένα ρεβανίο το φάμε. Ναι, αλλά δεν το πληρώσετε. Λες. Λέω εγώ, ναι. Θα πάνε το φάνε έτσι. Ενώ στην Τζέλση, άμα πάτε. Στην Τζέλση όλα τα πληρώσαμε. Έχει σοπάκι εκεί. Έχει σοπάκι εκεί. Άλογα, έχει σκυλιά, έχει γατιά, ό,τι θες. Στην Βέρεια ο αστυνομικός να έρθει, το ραβανί θα το έχετε κάνει κάκα. Λέγε. Λοιπόν, για την Μπάτε Μπόρσο δεν θα αναφέρω κάτι. Με Χλέπ, Σίγνεβιτς και Στάσεβιτς ανεβαίνει μπροστά. Αυτοί έκανα μισή εβδομάδα προετοιμασία πάνω στον Ανδρώνη. Εκεί ήταν. Του είχε στα γήπεδα. Για σου έδινε σάπια παπούτσια και ο Ανδρώνη. Σάπια παπούτσια. Ναι, ήρθα μια εβδομάδα νωρίτερα πρωταθλητές Λευκορωσίας να παίξουν το μάτι τη χρονιά. Να στηρίξω τα παιδιά πάνω στο. Στην Νέα Υόρκη. Εκεί θα πάμε. Ο Τσακαλώτος λέει πήγε εκεί. Και δεσμεύσει για την Τούμπα. Υπάρχει θέμα. Ωραία. Τι θα πει, ότι είναι ακόμα αόριστο το θέμα της Τούμπας. Εδώ αυτή η δήλωση βγαίνει. Οι δεσμεύσεις για την Τούμπα τι σημαίνει. Για κάτω λίγο μια ανάλυση να πούμε. Πήγε ο Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη. Συζητήθηκε αρκετά η επίσκεψη του Ευκλήδη Τσακαλώτου στα νέα γραφεία του Σουφού ΠΑΟΚ. Στα νέα γραφεία, έτσι. Μάλιστα αντιλήφθηκαν οι πάντες και ομογενείς. Ποιος τα πλήρωσε τα νέα γραφεία, το ενίκιο ποιος το πληρώνει, ο Σαββίδης. Δεν το γνωρίζουμε. Ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Έχω ενδείξεις. Ναι, ενδείξεις, όχι αποδείξεις. Κάτσε με μας βγει κανένα Σαββίδης εδώ και μας πει. Πού είναι, ποιος το είπε ότι εγώ πληρώνω. Να βγει στο SDN ο Σαββίδης, όχι εδώ. Όπου θέλει μπορεί να βγει. Όπου θέλει, ο καθένας. Είδες πως βγήκε ο κύριος Φραγκούλης προάλλες. Ναι, όποιος θέλει να βγει. Άλλο λέω, τα νέα γραφεία ποιος τα έβαλε. Δεν το γνωρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε ρεπόρτο. Έχεις ρεπόρτο. Ερώτημα έχω. Δεύτερον, για τα ρουφιανιλίκια εναντίον μας, τα ξέρουμε, τα είπαμε, δεν χρειάζεται να το τραβάμε. Ναι. Αλλά όμως, δεν μπορείτε να κατηγορείτε εσείς που είστε παοξίδες, το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης, εντάξει, ποιος είναι μακριά και εντάξει οι άνθρωποι το παοξίδικο στοιχείο το νιώθουν γιατί είναι πάρα πολύ μακριά, τους καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Γιατί λέει πήγε ο Τσακαλώτος εκεί. Το ερώτημα το δικό μου είναι, θα σου πω γιατί δεν πρέπει να μιλάνε, αλλά εγώ έχω ερώτημα. Τι θα πει δεσμεύσεις. Δηλαδή είναι αόριστο το θέμα του γηπέδου. Όχι. Δεσμεύτηκαν ότι το θέμα θα γίνει. Γιατί να πάει να το πει, δηλαδή. Γιατί είχε την ανάγκη, ας πούμε, να ακούσει. Τι μπορούσε να πει τώρα ο Τσακαλώτος ο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Τι μπορεί να πει. Έτσι για να φτιάξει το γήπεδο. Δεσμεύομαι το γήπεδο θα γίνει. Τι άλλο να του πει. Δηλαδή, σαν πολιτικό και σαν ΠΑΟΚ. Τι άλλο μπορεί να του πει για να του φτιάξει του ΠΑΟΚΣίδες στο σούφου ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Ότι θα σα δίνω στην να πηγαίνω να έρχεστε να βλέπετε τον ΠΑΟΚ, α πούμε. Ναι. Ναι, λες, εγώ σου ανέβαινα παράδειγμα. Ναι. Αλλά του είπε μάγκες στο γήπεδο θα το κάνουμε. Άσε τι θα το κάνουμε. Ναι. Θα το κάνουμε ποιοι. Θα το κάνει ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτός γιατί θα το πει. Αυτός θα κάνει τη χαρτούρα. Θα βοηθήσει να επιδηθούν κάποια εμπόδια με γραφειοκρατία. Ναι. Γιατί η Ελλάδα. Θα βάλει μέσω, δηλαδή ο Τσακαλώτος θα κάνει. Θα πάρει ένα τηλέφωνο. Ξέρετε, στο γραφείο τα εδώ αυτό βάζει μια υπογραφή. Αφού λοιπόν ο Τσακαλώτος έχει τη δύναμη, την εξουσία κτλ. Να κάνει αυτά τα πράγματα και καθησύχασε τους παοξίδες κτλ. Στη Νέα Υόρκη. Οι παοξίδες. Ναι. Γιατί βρίζουν το σύνδεσμο της Νέας Υόρκης. Ποιοι παοξίδες το Νέα. Υπάρχουν παοξίδες που λένε κατάπτυστοι που μιλήσατε με αυτό κτλ. Ποιοι είναι όμως αυτοί. Είναι αυτοί. Παοξίδες, ναι. Πού είναι, εγώ δεν τους έχω ακούσει, γι' αυτό σου λέω. Οι οποίοι, εάν πούμε, ο Τσίπρας σε ποιο μέρος της Ελλάδος μπορεί να κυκλοφορήσει χωρίς μπράβους. Σε κανένα. Μόνο στην Τούμπα. Ξέρεις τι θα γίνεται σήμερα. Ο Ράμπο, ο Τζακ Νόρις. Σήμερα, αύριο μάλλον που έρχεται ο Τσίπρας. Ο Ράμπο, ο Τζακ Νόρις, ο G.I. Joe, οι Transformers, ο Ρόμποκοπ θα είναι εδώ στην πόλη μας. Ποιος είναι αυτός. Τι ποιος είναι αυτός, η ασφάλεια που θα έχει ο Τσίπρας. Δεν έμαθες με πόσους συνοδούς θα έρθει εδώ πέρα. Ρε άσε τώρα εκεί πέρα. Τι άσε, σου λέω ότι τα μέτρα που θα έρθει εδώ πέρα είναι πρωτόγνωρα. Σε ποια πόλη, έρχεται στην πόλη του ο Τσίπρας. Ναι, στην πόλη του έρχεται. Στην πόλη του αφού είπε ότι από τη Μιλάνσα και πάρουνε πάω. Κάτι, αν θα σου πω και έτσι. Λοιπόν, έρχεται στην πόλη του ο Τσίπρας, άστο Ρόμποκο και το Μόκοπο κτλ. Διάβασες ποιοι θα είναι μαζί του συνοδοί. Γιατί έρχεται. Τι γιατί έρχεται. Γιατί πρέπει να έρθει και εδώ, τι να κάνουμε. Γιατί δηλαδή την Οτοπούλου. Γι' αυτό έρχεται. Όπα. Την Οτοπούλου δεν μπορεί να πάρει αεροπλάνο και να πάει κάτω. Εκείνη η Περιστέρα. Δεν έρχεται με την Περιστέρα. Γιατί θέλει να δει την Οτοπούλου. Για να συνεργαστούν επί θεμάτων που έχουν να κάνουν για το κόμμα. Αλλά βασικά. Μπορεί να συνεργαστούν, να βρεθούν και στη Λάρισα να συνεργαστούν. Θέλει να βρεθεί με την Οτοπούλου. Πρέπει να κλείσει όλη η πόλη. Πρέπει να ξεσηκωθεί όλη η πόλη, όλη η Ελλάδα. Επειδή θέλει ο Τσίπρας να πιει καφέ με την Οτοπούλου, να πούμε. Το λέω με κομψό τρόπο. Γιατί άμα πάω στο άκομψο τρόπο θα πει. Έλα γορουνά, αυτός είναι ο κομψός ο τρόπος, δεν μπορείς. Να. Αυτός είναι ο κομψός. Θα με μάθεις. Για παίξε λίγο. Α, σ' αρέσουν αυτά, Γι' αυτό το λόγο έρχεται ο Τσίπρας. Για ακούστε, θέλω να δω την Οτοπούλου. Άστε τώρα τα συνέδρια τώρα. Κακό είναι ρε φίλε. Είπα εγώ τι κακό. Εσύ δεν έχεις ένα συνεργάτη που το γουστάρει, συνεργάτη που θες να τη βλέπεις, να τη λες καλημέρα. Εγώ άμα θέλω να δω. Καλημέρα κουλιανέ μου. Εγώ άμα θέλω να δω συνεργάτη πρέπει να κλείσει όλη η πόλη δηλαδή. Ναι, αλλά δεν είσαι πρωθυπουργός. Αυτό ακριβώς. Ναι, δεν είσαι πρωθυπουργός. Αλλά θα πρέπει να το πούμε. Ναι. Ένα αυτό, το δεύτερο. Αποκάλυψη δηλαδή έκανες τώρα. Ναι, έκανε αποκάλυψη ότι θα είχα στενή σχέση επαγγελματική ραντεβού για θέματα τακτικής συνέλευσης. Πάνω στο 4-4-2, α, όχι. Του κόμματος. Ναι. Και να σου πω ότι. Τι να με πεις, τώρα παίρνει και υφάκι. Θα τρελαθώ, παίρνει και το υφάκι τώρα να σου πω, ναι. Θέλει να δείτε να το πουλά στα συνέδρια. Μπορούσε να κάνει ένα. Α πάει να τη δει στην Καστοριά, στη Φλόρινα, α πάει στην Ξάνθη. Να κλείσουμε την Ξάνθη τώρα. Όχι, χωρίς να κλείσει κανένα. Άμα θέλει να δει την Οτοπούλου. Λοιπόν, θέλει να δει την Οτοπούλου. Τέρμα. Το κλείνω εδώ και από εκεί και πέρα δεν. Τι δεν. Δεν λέω άλλο τίποτα. Τι, αφού. Κι άλλο να πει. Θες κι άλλο να πει. Κάτσε ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι εδώ το άτομο που έχει βάλει για τα θέματα που πιο αναδιαμένα. Πρέπει να συνεργαστούν. Πρέπει να συνεργαστεί. Ναι, αλλά αφού έχει ομιλία. Μέσα σε αυτό εδώ σου λέει α κάνω και μια ομιλία. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Κομμουνιστής είναι ο Τσίπρας. Ναι. Εγώ μπορώ να πάω. Τι πίνει, λέει ο άλλος, λέει πρωί, λέει γελάω τελείωτα. Ο Τσίπρας. Ναι, δεν μπορώ να το. Παιδιά, προσέχετε με γράφετε, ναι. Ναι, μη μου γράφετε και πέφτω σε λούπες, ναι. Για πες, ναι. Τι σου έλεγα τώρα και με διέκοψε το μήνυμα. Με το μήνυμα και εμένα με διέκοψε, ναι. Εμείς λέω. Εμείς, άντε, ναι. Είμαστε κοινοί θνητοί. Τι αποκάλυψη έκανε, θνητοί είμαστε. Ναι. Κοινοί θνητοί. Ναι. Είμαστε κοινοί θνητοί. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς μπορούμε να πάμε με το αμάξι μας, να τα αφήσουμε, ξέρω εγώ, 3 χιλιόμετρα πιο πίσω, να περπατήσουμε και να πάμε στο Palais Sport να ακούσουμε την ομιλία του κ. Τσίπρα. Ή πρέπει να έχουμε κοινωνικών φρονημάτων. Αυτό είναι το ερώτημα. Πρέπει να είμαι γραμμένο στο κόμμα, πρέπει να έχω διαπίστευση δημοσιογραφική, σαν απλός πολίτης. Ας με ελέγξουν αν έχω. Δεν θα μπορείς να πεις. Δεν θα μπορώ να πω. Όχι. Τι κατά κομμουνιστής. Αστακός, θα είναι εκεί. Τι κομμουνιστής είσαι, Ενωτοπούλου. Ενωτοπούλου. Τι κομμουνιστές είστε απέναντι στο λαό κτλ. Ναι. Τι Νοτοπούλου είσαι. Ναι. Εγώ, σαν Αυτόπουλος, θέλω να πάω να δω τον Τσίπρα. Έχω δημοσκόπηση εδώ. Άστε, δεν θέλω να δω τον Τσίπρα, ρε Νοτοπούλου. Θέλω να τον δω. Όχι όπως το βλέπεις εσύ. Θέλω να τον δω. Πολιτικά. Τι θες, τέτα τέτ με τον Τσίπρα? Όχι ρε, να κάτσω στο Παλέντε Σπορ, ναι. Να πάω να πληρώσω το εισιτήριό μου. Τι είναι, θα πάω να δεις τον Γκάλ και τον Γιαννάκη, να δεις το ποιο θα δεις. Θέλω να ακούσω την ομιλία, θέλω να το δω από κοντά. Ναι. Μπορώ εγώ σαν πολίτης. Τι είναι ο πρωθυπουργός, αξιοθέατο να το δεις. Κοινωνικό φρονημάτων να σε δούμε, δηλαδή κομμουνιστής. Λοιπόν, ο Τσίπρας τώρα να σου πω, να σου μισώ. Σταματήστε. Στο σύνδεσμο φίλο Νέας Υόρκης να τον κολλάτε, θα με βρείτε μπροστά σας. Κάνατε Magic Live το ΣΥΡΙΖΑ και τον Καμένο, εντάξει, για τα γήπεδα, για τα κοινωνικά μερίσματα, για τους διορισμούς, και βρίζετε ένα σύνδεσμο που μόνο ο Ραπτόπουλος πρέπει να τον βρίζει. Γιατί εμένα ρουφιανέψανε. Ναι, αλλά τώρα δεν τον βρίζεις, τώρα το χαϊδεύεις τώρα. Φυσικά. Πώς γίνεται αυτό να βρίζεις ένα και μετά να το χαϊδεύεις? Γιατί είναι άλλη κοινωνική θέση. Άλλο θέμα είναι αυτό. Δηλαδή, άμα έχει δίκιο, εμένα και ο εχθρός μου έχει δίκιο. Να πάω αντίθετα, γιατί δεν είναι άδικο να πάω αντίθετα. Είναι κακό να πυροβολάτε το σύνδεσμο φίλο ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης. Με τρελάνει, ρε παιδιά, δεν είναι. Και για το Βελόπουλο. Να επανέλθω. Πριν πας στο Βελόπουλο. Μισό, λοιπόν. Ναι. Ο Τσίπρας. Έκανε δήλωση και είπε το πρώτο θέμα, γιατί με έχεις μουρλάνει. Το πρώτο θέμα που θα θέσω αύριο που θα έρθω να μιλήσω είναι οι ζωές των μεταναστών ως απόλυτη προτεραιότητα. Αυτός είναι ο βασικός σκοπός. Το δήλωσε ο ίδιος. Ναι, γιατί θα φέρει και τους μουσουλμάνους εδώ πέρα. Γι' αυτό λες. Κάνει... Αυτός είναι ο λόγος που θέλει να μιλήσει, λέει. Ναι. Αρχικά με αυτό το θέμα θα ασχοληθεί. Δηλαδή στην ατζέντα του πρώτο θέμα δεν έχει Νοτοπούλου. Θα τον έλεγα, ρε παιδί μου. Η ατζέντα είναι για αυτά, τα άλλα είναι άλλα. Τώρα στην ατζέντα, στην ατζέντα μου θα γράψω εγώ τώρα που θα πάω. Είναι δυνατόν? Ναι. Στην ατζέντα θα το γράψω. Σου λέω ποιο είναι το θέμα του Τσίπρα. Το ανακοίνωσε. Γράφεται στην ατζέντα. Αυτά δεν τα γράφει αυτά. Αυτά τα γράφει στην ατζέντα, τα σκίζει. Θα το βρει κανένα και θα έχουμε κι άλλα. Ωραία. Άρα σου είπα τι γράφει, θα μιλήσει για τους μετανάστες. Αυτό είναι το πρώτο του θέμα του Τσίπρα. Να το έχω εδώ φάτσα κάρτα. Θα θέσουμε τις ζωές μας των μεταναστών ως απόλυτη προτεραιότητα. Αυτά θα δει να πει στον Αλεξάνδρου. Δεν θα τον πω, ρε Τσίπρα. Μαζί του είσαι. Κάτι φορολογία 20%. Κατέβασε το ΦΠΑ και φέρω τους μετανάστες θέλεις. Ας ανοίξουμε τα εργοστάσια εδώ και φέρω τους μετανάστες να δουλεύουν μαζί με εμάς, να έχουμε μια κοινωνία με τους μετανάστες και τις μετανάστες για να τελειώνει. Σωστό. Δηλαδή, ειδικά με την εφορία και αυτά τα. Κατέβασε την εφορία, ρε. Πες την Νοτοπούλου να τον πήρε. Ακούει Νοτοπούλου να πούμε Ραπτόπουλο. Θες να βγει τώρα εδώ πέρα, θέλει να βγει Νοτοπούλου. Από το πρωί τρίβεται ρε. Θέλει να βγει Νοτοπούλου. Συνεχίζω. Κοίτα να δεις, ολοκλήρωσε και με τον Βελόπουλο. Ρε Βελόπουλε, παιδί του λαού, το παίζεις και εσύ και έχεις Μερσεντές 136.000 ευρώ. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Πάρε ένα Σκόντα Φάμπιανε με κάνα οκτάβε και βγες. Μην προκαλείς τον κόσμο με τις Μερσεντές και έχεις και οδηγό. Δηλαδή έχεις Μερσεντές έχεις και αφήνεις τον άλλο και την οδηγάει, ρε. Σαν να έχεις τη Μόνικα Μπελούτσι να πούμε κόμενα και να βάζεις τον φρυρό να την κάνει έρωτα, ρε. Τρελώσαι, ρε Βελόπουλε. Άμα τρελάνεις, ρε Βελόπουλε. Έχει Mercedes, λέει, 136.000 ευρώ. Τι να κάνει, αφού αυτοί του δίνουνε. Πού τη βρήκε δηλαδή? Από τη δουλειά του τη βρήκε. Αφού τι είναι δουλειά, βουλευτής. Άμα είναι να γίνω κι εγώ βουλευτής. Να γίνεις το τι λέμε τόσο καιρό. Του λαού, παιδιά, ρε, είστε εσείς. Δεν μου λες, άμα γίνεις βουλευτής. Δεν μου λες, κουμπαράκι. Άμα γίνεις βουλευτής, θα με βολέψεις εμένα? Λέγε, θα με βολέψεις? Σε πω, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Θα βολέψω κάνα φουκαρά, ρε φίλε. Εμένα. Εγώ δεν. Εσύ είσαι άρχοντα. Θα σου πω κάτι για αρχοντιλίκι να με βολέψει. Κάτι καλό. Τι πράγμα είσαι. Ρε το Βελόπουλο. Δεν συμμαζεύεται με τίποτα. Τι Ερσελκέ λέει και. Ναι. Καλημέρα κύριε Καλόγερε. Καλημέρα και ο κύριος Καλόγερος. Και αυτός μπήκε. Τι έγινε με το ΕΣΠΑ εκεί με την καραμελίτσα? Το Γιώργο. Το Σαββίνιο χαιρετίσματα. Ο Σαββίνιο. Σαββίνιο, καλημέρα αγόρι μου και σε σένα. Άρχοντας. Ναι, είναι κυμπάρης. Είναι ωραίος τύπος, γι' αυτό και είχαμε και σχέσεις, έτσι. Εντάξει. Με τέτοιους άρχοντες θα έχεις καλή σχέση. Είχαμε και σχέσεις. Ξέρει και μπαλίτσα και βλέπω. Και... Αριανάκι άρρωστο. Αυτό έτσι, το κουσούρι. Παρακαλά να χάσω πάω και να πάρει τηλέφωνο να μας την πει. Όλοι αφού το έχουμε, ρε φίλε. Τι κουσούρι. Παρακαλά να χάσω αντίπαλος για να κάνεις χουλιαμά. Μην τυχόν λέει πάρετε κανένα πρωτάθλημα, δεν θα το αντέξω. Αυτός ο Σαμαράς με αυτά τα έσπα τον ταλαιπώρησε πολύ τον Καλόγερο. Γιατί ο Καλόγερος είναι άρχοντας. Καναλάρης και τα λοιπά. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Τον ταλαιπώρησε με τα έσπα, τα καθυστερούσε ο Σαμαράς. Τέλος πάντων, κύριε Καλόγερε. Λίγο τους νηπιακούς σταθμούς να τους προσέχουμε λίγο παραπάνω. Καλός άνθρωπος. Καλός. Εξαίρετος. Τον γνωρίσανε εμένα. Ναι. Είχε το τέτα-τέτ που θες να κάνεις με τον Τσίπρα, τώρα θες και το έκανες με τον Καλόγερο. Το έκανα παλιά. Ωραίος τύπος. Βέβαια. Τα έσπα λίγο καθυστερούσαν τότε με τον Σαμαρά, αλλά Τέλος πάντων. Τα καθάρισε. Το παραβλέπω. Όχι, όχι, μην τα παραβλέπουμε. Ναι. Τα έσπα να τα φέρει εκεί που τα χρειάζεται ο κόσμος. Έχουν παιδικούς δαθμούς. Ο Σαμαράς ήταν με τον Σαμαρά, ήταν φίλος, ήταν ο Δημοκράτης. Μετά το έριξε και αυτό στο πατριωτικό. Ο Καλόγερος. Ο Καλόγερος, τώρα ο πατριωτικός. Αλλά ρε Σιβελόπουλε, εγώ σε κατακρίνω γιατί έχεις οδηγό. Ρε τέτοια Mercedes, να έχεις οδηγό ρε δίπλα ρε. Αφού έτσι προβλέπετε. Άμα είσαι βουλευτής πρέπει να έχεις οδηγό και φρουρό. Άφια παιδό ρε. Ναι. Δεν μπορώ να πάω. Ναι, σε λέω. Το αμάξι θα το πατήσω να το κάνω το ράντα, μας τρελάνε. Πρέπει να έχεις και φρουρό και οδηγό. Φρουρό είναι να... μέσα στο πακέτο ρε παιδί. Φρουρό να έχω. Φρουρό κάνω. Ας με δώσει εμένα ένα περίστροφο. Ο φρουρός θα το έχει. Εσύ δεν θα το έχεις. Ο φρουρός άμα έρθει εκείνη η ώρα θα κάνει την κότα. Εγώ άμα κινδυνεύει η ζωή μου, εγώ έχω το περίστροφο. Ναι. Αυτό την κότα το φρουρό τώρα. Ναι. Ο φρουρός εκεί την ώρα θα σκεφτεί το παιδί του, θα σκεφτεί τη γυναίκα του, θα σκεφτεί τη θεία του. Ο φρουρός, άστο φρουρό. Θα με καθαρίσουν εμένα και ο φρουρός θα πίνει φραπέ. Άστο. Λοιπόν, ο φρουρός. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ταχύτητες with fiber ως και 200 Mbps σε όλη την Ελλάδα. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης υποδομών των τελευταίων ετών που έχει κάνει η Wind. Το Wind Fiber, φίλες και φίλοι, έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα, Rap and Cool Show. Ήρθε το κουμπαράκι, μου φορτσάτο σήμερα και χθες είναι σε μια επερδιέργηση τέλος πάντων. Φορτσάρουμε να στηρίξουμε το πατριωτάκι μας, το ελληνάκι μας, το Χρήστο το Βασιλιάδη, έτσι, για να το στείλουμε στο Φιαλβάρεν Πόλαρ 2019. Είναι κάτι Πορτογάλοι εκεί που μας πάνε κόντρα και λέει θα σας πάρουμε ρεβάνς για το Euro του 2004. Μπείτε στο προφίλ, ψηφίστε τον Παλίκαρο να το στείλουμε στο Βόρειο Πόλο και φέτος, Θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Έρχεται ο Μαμαλάκης των Ερτζιανών, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης και με συνταγές για σουφλέ, για παστίτσιο, για μουσακά, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Και επιστρέφουμε μαζί για την δεύτερη ώρα εδώ. Rap and Cool μέχρι γεια από 6 μηνών με πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα, με πενταπλή εγγύηση και όφελος ως και 3.000 ευρώ. Ισχύει για όλα τα αυτοκίνητα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα που κάνουν πιο εύκολη την απόκτηση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τις προϋποθέσεις ενός καινούριου. Ποιες είναι αυτές? Πενταπλή εγγύηση με καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, ατρακάριστα, καλύτερη τιμή, επιστροφές χρημάτων. Πληροφορίες λοιπόν για το στόκ των αυτοκινήτων δίνεται αναλυτικά στο www.stockcenter.gr και σε όλα τα σημεία πώλησης στην Αθήνα, στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη, Μαρίνου Αντίπα 10 και στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιό Θέρμη 2310 474 174. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, εδώ είναι τα κουμπαράκια, έτσι θα πάνε μέχρι και τις 10 μαζί. Είχαμε αρκετά ερωτήματα για το Μελιόπουλο να παίξει ο ΠΑΟΚ, θα το δούμε σε λίγες μέρες. Μελιόπουλο, τι ΠΑΟΚ, ναι. πήρε την ομάδα ο κολλητός του Σαββίδη, πώς το λένε, ο Μουζενίδης, φαγώθηκες πάλι. Την κάνατε παράρτημα την Ξάντη. Α, ναι. Τελείωσε τώρα. Τελείωσε. Είναι και Ολυμπιακός, γι' αυτό έχω τροπαλάσει ο άλλος. Έσκαγε. Τώρα που είπες για την κινητή χολυστερίνη λες. Ναι, τον Καράπακα. Ναι, ναι. Ήταν χθες στο βόλεϊ, ναι. Τον έδειξε η κάμερα. Τι έκανε ο ΠΑΟΚ? Έχασε 3-1 γιατί δεν έχει διαγώνιο, αυτά είναι άλλη στιγμή. Ναι. Και όταν πήγε να κάνει σέρβις ο Φιλίπποφ ήταν από πίσω και τον έβριζε. Ποιον έβριζε? Τον παίχτη. Ήταν ακριβώς επειδή είχε ανοιχτές καρέκλες. Εγώ ήμουν παίκτη 2 μέτρα, θα τράβησα ένα βρωμόξυλο του χοντρού. Και θα τελείωνε η ιστορία μας εκεί. Ο παίκτης θα τον. Τι θα σε κάνουν, ρε? Ναι. Έτσι τιμώρησε ένα μήνα. Είναι αδιανόητο τώρα να είσαι παράγοντα σε μια ομάδα, να είναι γραφείο τύπου και να βρίζεις παίκτη. Κακώς δεν τον δίνανε. Ναι. Μέσα εκεί, 2 μέτρα να είμαι εγώ άντρα 25 χρονών. Μετά θα γινόταν χαμό συγκεκριμένο. Θα γινόταν όλο το γήπεδο γιάχμα. Α γινόταν ό,τι θέλα, σκοτωμό θα γινόταν. Γιατί μου στείλανε επίσημα, μου λέει θα σχολιάσετε την στάση του γραφείου τύπου του Ολυμπιακού. Ο Καραπαπά είναι μια όρθια, να μην πω. Τώρα. Ναι, πρωί, ναι. Ναι, γιατί τρώει. Ο οποίος πάει να κατουρίσει με μπράβο. Ναι. Πάει να φάει με μπράβο. Αναλογίστηκε ποτέ ότι αν φύγει από τον Ολυμπιακό δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Ναι, και δεν θα έχει και τον μπράβο λες. Όταν δεν έχει μπράβο, τι θα κάνει? Ναι. Θα έρθει στην Τούμπα, ας πούμε. Πώς θα έρθει στην Τούμπα? Όχι, δεν θα κυκλοφορήσει στον δρόμο. Ναι. Θα πάει στον Πειραιά, θα είναι εκεί. Θα κινείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Θα πάει ένα φορτηγατζής με το παοξή, ξέρω εγώ, με το αμάξι. Αμβόδι φορτηγατζής, γιατί αυτή είναι κυκλοφορία. Θα δει τον Καραπαπά μόνο του. Θα κατέβει, του τραβήξει ένα βρωμόξυλο και τέλος. Τι κάνει μαγκές? Τώρα αφού τον παίρνει. Τον παίρνει καλά. Τον παίρνει να κάνει μαγκές. Ναι. Κακός ο Γκάνη με παίκτη στα 2 μέτρα. Στη διάρκεια του αγώνα, είναι από πίσω, το δείχνει η κάμερα, σηκώνει και τον βρίζει. Τον πλακώνω και τελειώνει. Το γιο του Γιάνκοβιτς. Και σταματάει η καριέρα σου μετά. Ποια καριέρα μου. Γιατί μετά τελείωσε. Ξένος όταν είμαι. Ναι. Θα πάω σε άλλη χώρα. Α, θα πάω σε άλλη χώρα. Εντάξει, ο Φιλίπποφ είναι Έλληνας. Με ρίζα από την Ουκρανία. Γιατί τον πετούσαν ρούβλια χθες, τον βρίζανε χορό. Άλλο, ο Φίλαβλος θα κάνει ό,τι θέλει. Θα μου βρίζει τη μάνα, τη θεία, την αδερφή, την γυναίκα, την κόρα. Να ανοίξουμε γραμμές. Ο παράγοντας. Ο Φιλάδος μπορεί να βρίζει ό,τι θέλει να κάνει. Ο Φιλάδος εννοείται και ο παδός. Γι' αυτό πάει στο γήπεδο. Ναι, ο άλλος ο χοντρός. Α, και κάποια πράγματα δεν πρέπει επίσης να λέγονται και στο γήπεδο. Απ' κι απ' το Φιλάδο. Άσε τώρα, εσείς τώρα οι καφροπαοξίδες τώρα. Άστο τώρα, μη. Και εμάς βάζω μέσα. Άστο τώρα. Μα βάζω και εμάς. Εσείς γίνατε τώρα κόσμο με την παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Άστο εκεί γίνατε. Μα βάζω και εμάς. Άστο το έργο τώρα, εσείς λοιπόν, τώρα εκεί πέρα γίνατε και κύριοι. 90-90-90 ανοίγουμε το κέντρο. Απλά να απαντήσω ένα φίλο γιατί μου τόσε δυο φορές το μήνυμα. Ποιοι είναι οι 8 ισχυροί και ποιοι 8 ανίσχυροι που πέρασαν στο Champions League. Dortmund, Μπαρτσελώνα, Παρί, Πόρτο, Μπάγκεν, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ και Γιουβέντους είναι οι 8 ισχυροί και θα κληρωθούν με τις 8 ανίσχυρες Ατλέτικο, Τότεναμ, Λίβερπουλ, Σάλκε, Άγιαξ, Λιόν, Ρώμα και Μάντσεστερ United. Αυτό τώρα θα είναι νοκάουτ. Ναι, διπλά μάτς. Τώρα ξεκινάει το έργο. Ναι, τελείως. Ο τελικός θα γίνει στη Μαδρίτη, στο Γουάντα Μετροπολιτάνα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θέλω να δω την Παρί στον τελικό. Με τη City. Ναι, Παρί City. Εγώ Παρί έχω παίξει. Παρί City. Να γίνει χαμός, ναι, ναι. Πάμε να πάρουμε γραμμές να γίνει χαμός και με τις καλημέρες τώρα. Ψήνεσαι. Ψήνομαι, ρε. Ψημένος ήρθες. 2 λεπτά ο καθένας. 2 λεπτά, 1,5 αλλού θα πει. Πάμε. Πάμε, καλημέρα. Έλα κουμπαράκια, καλημέρα. Δεν το κάνετε. Κουμπαράκια. Πολιτάρα μου. Παιχτάρα μου. Τρελό μας αγόρι, έλα. Κωστάκη, ξέρεις, έχω βρει πελά να πούμε πέρα από τις μπουκες που έχω φάει σε κάτι μεσήμβριες να πούμε και σε κάτι γιατρούς εκεί πέρα. Γυρνάω τώρα στην επαρχία ρε φίλε και ο καθένας με δίνει ένα δώρο για σένα. Πήγα τις προάλλες, ο άλλος με έδωσε κάτι μέλια, κάτι κρασά να πούμε έχω μαζέψει, κάτι κράπες. Όλα μαζί φέτα τα βάλουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, όλα μαζί. Λέω ρε παιδιά, τι με τα δίνετε λέω αυτά, λέει για τον Κωστάκη μας, να πούμε το φιλαράκι μας, την αγάπη μας, να πούμε και στο επόμενο δευτερόλεπτο να πούμε αρχίζουν το ΣΥΠΟΥ να πούμε για τον ΠΑΟΚ μας, για τον ΠΑΟΚ. Τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Τις προάλλες πάω παιδιά να κλείσω δουλειά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Είναι σχέση αγάπης μίσους. Πάω λοιπόν να κλείσω δουλειά σε ένα μεγάλο εργοστάσιο. Έχω βάλει εγώ τις κρέμες νυχτός από βραδύς, τα after save να πούμε. Πηγαίνω το πρωί. Στο εργοστάσιο με περίμενε ο εργοστασιάρχης και ο άνθρωπος ονόματα να μην λέμε, να πάμε να δούμε τι χρειάζεται. Με το που μπαίνω μέσα βγαίνει ένας κιτρινομούρης, τι ήταν αυτός νυχτοφύλακας, ήταν φιρορός, ήταν εκεί. Εσύ βάλε αυτεσύ. Νάτσο, άμα λέω πάει η δουλίτσα, άμα λέω ότι χάσαμε τη δουλίτσα μας. Κάνω εγώ πως δεν ακούω, ξανά αυτός Νάτσο, γυρνάω το κοιτάζω, με λέει πες εκείνο το σπίπου το Ραπτόπουλο, να μιλάει για τον Άρη μας να πούμε. Άμα λέω πάει δουλίτσα, τη χάσαμε. Σε κάποια φάση με λέει ο εργοστασιάρχης εκεί, μου λέει εσύ Νίκο, λέει εσύ είσαι λέει ο Νίκος που με τον Ραπτόπουλο, λέει καμιά Παρασκευή έβγαινες και κάνατε εκπομπές. Λέω μάλιστα, λέω εγώ είμαι, α λέω εγώ τον ακούω λέει τον Ραπτόπουλο. Ο εργοστασιάρχης. Καλέ μας εργοστασιάρχη. Καλώς άνθρωπος. Μιλάμε για δυνατό κεφαλαίο. Εγώ επειδή ταξίδευα βράδυ για να με λέει στις δουλειές μου λέει το πρωί εκεί πέρα απίκο, το αεροπλάνο λέει και σε αυτά. Εγώ λέω τον Ραπτόπουλο τον άκουγα λέει 12-2. Λέω αμάν και μιλούσαμε μετά ρε 14-2 και 10 λεπτά για τη δουλειά. Την πήρε τη δουλειά. Την πήρα με τη δουλειά, δόξα τω Θεώ. Φέρ τα μέλια τώρα εδώ. Φέρ τα μέλια και τα κρασά. Τώρα πρέπει να έρθω με τον Τορβά κάποια μέρα Θεσσαλονίκη. Θα σε βρω την πραμάτια ρε φίλε. Έλα να σε δω ρε, ας την πραμάτια ρε. Στην πραμάτια. Έλα να σε δώσει καμιά μαρμίτα ρε γαμότο. Νικόλας, ωραίος. Υπέροχος ο Νικόλας. Νικόλα να είσαι καλά. Κανόνισε παιδιά. Να είσαι καλά. Υπέροχος ο Νικόλας. Έτσι είναι καταπληκτικό παιδί. Καταπληκτικός. Τι παιδί είναι αυτό. Μια-δυο φορές το γνώρισα, αλλά είναι υπέροχος τύπος. Έτσι είναι τύπος που το θες. Εγώ τον έβγαλα Νάτχος. Ίδιος ο Μπίρμπας. Ίδιος ο Νάτχος. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Κίμωνα. Το πιο όμορφο πρωινό είναι να βάζεις κουλιανό με το δάσκαλο και να ακούς για την ΑΕΚ. Τι είπαμε, για τα κουλούρια σου μιλήσαμε. Για τα κουλούρια σου στις 0 τελικές μιλήσαμε. Τη τελευταία σου συμμετοχή σε ομίλους Champions League πώς βαθμούς είχες. Φίλε εγώ είναι να μην πω, άμα μπω τελείωσε. Άμα τρουπώσω. Αν τρουπώσω θα δεις τι θα γίνει. διπλωματικά σε μαθητή του Ραπτόπουλου δεν θα απαντάς. Ναι. Παρακάτω. Δεν μου λες πόσες τελικές έκανες. Με τη Βιτιμόλ τι έκανες μέσα έξω. Μπουλκουμέ. Σαλέα. Σαλέα, ναι. Magic Life, ναι. Που θα μιλήσεις για την Άγγελη Μοτάγαρο του Σταφάνη πρωί-πρωί. Τη Μοβερίκια του Μετρόπολης. Ολυμπιονίκη της Κηφίσης της Σονεφέμ. Οχ, δε χώσε τώρα. Ναι. Τη Μοβερίκια του Ανδρώνη και του Μετρόπολης. Δεν μου λες. Έλα ρε. Πώς βαθμούς από κάτω μου είσαι. Πού κάτω σου είμαι, ρε. Πού είσαι, από πάνω μου είσαι, πού είσαι, πάντως κάθεσαι. Θα το πάρει πάλι φέτος η δακλέτα. Θα μας το πάρει. Λοιπόν, τουρίστα, Κίμωνα κουλούρι της Καστοριάς. Πάνε συνέχισε το κυνήγι σου εκεί με τις πάπιες και φέρε εδώ να κάνουμε κανένα με τη σφεντόνα που σου πήρα δώρο, έτσι. Γιατί είσαι τουρίστας από τον Οκτώβριο και δεν το ξέρεις. Α, καλό. Τη σφεντόνα δεν μου την πήρες δώρο, την είχες 70 χρόνια. Α, στη Χάρισα. Στη Χάρισα, στη Χάρισα. Δεν μου λες. 0 βαθμούς ρε φίλε στο Champions League. Κουλούρι. 0 τελικές εκτός έδρας. Ούτε η γραμμή δεν σε αντέχει. Φύγε Νικόλα. Δεν σε αντέχει ούτε η γραμμή. Πάμε επόμενος, πάμε. Γραμμή καλή. Νικόλας, φιλαράκι μας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώσαμε. Άλλος. Έλα. Πιάσαμε εκεί Καστοριά, πιάσαμε Φλόρινα. Έλα, Νικόλα. Καλημέρα, παιδιά. Νίκη Μουσταρία πάω. Καλημέρα, παιδιά. Ραπτόπουλε, για το θέμα με τον Τσίπαξ, εσύ μου θύμιζες, ρε. Πραγματικά έχω πετάσει το γέλιο. Σαν να είσαι καμαριέρα, να έχεις τρώσει το ζωή και να περιμένεις να πάρεις μάτι, ρε. Ένα τρελαθό, ρε, που είσαι Ραπτόπουλε. Να με τρελάνεις. Σήμερα φαγώθηκε με τον Τσίπρα σήμερα. Τρελάθηκα, έχω στείλει βίντεο στον Νικόλα που δουλεύω, θα φάω κανένα χέρι και θα τρέχω και θα φτάνω, ρε, πούστη. Μη βρίζεις μόνο, ρε, σημεί, ρε, παιδιά, πρωί-πρωί, λίγο τάκ, λίγο προσοχή. Καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριέ μου. Τι γίνεται, ρε. Έχω μια επιθυμία, ένα αυτό, ρε, ένα άκτη σήμερα. Για πείτε το. Θέλω να χτυπήσω το Ραπτόπουλο, ρε, γάμο. Για ποιο λόγο, τι. Έτσι, αυτό ρε παιδί, έτσι. Θέλει να του ρίξει μια. Χωρίς λόγο, έτσι. Άνευ λόγου. Θα αντιδράσει. Σε σένα όχι. Όχι, ο Ραπτόπουλος όσο αγαπάνε δεν είναι. Σε καηδεύσε, δεν σε χτύπα. Ένας, άκου να γελάς. Πριν 10 χρόνια πάω στο καφενείο εκεί κάπου, ήμουνα 40 χρονών και ήταν σε 75. Σε ποιο μέρος? Εκεί στην κάτω Τούμπα. Εγώ ήμουνα ρε. Εσύ με βάρεσες. Όχι, αυτός πέθανε που με βάρεσε. Και εγώ πέθανα. Πέθανα αναστήθηκε αυτός, ο Λάζαρο. Λάζαρο το λένε. Αφού με βγάλαν στην εφημερίδα ότι πέθανα, η συνωνυμία ήταν με έναν άλλο, άλλος πέθανε. Έλα. Καλά, λέγε. Τέλος πάντων μου δίνει χαστούκι. Άλλη τι μου λέει, μιλάς έτσι για τον Άρχη, άρχισε να τρέμει. Λέω κάτσε ηρέμησε ρε άνθρωπο. Καλά, μην πάθεις τίποτα πάνω σου. Άρχισε να βγάζεις σάλια αυτά κτλ. Δεν τον πειράζεις. Θα μου μείνει στα χέρια όλο αυτός. Γιατί λέω κυρία μου, λέω αυτό. Τον Άρη. Δεν τον παίζει καλά τον Άρη. Σε 3 μήνες πέθανε ο ανθρωπάκος. Γάμο τώρα. Από το χτύπημα όχι. Όχι, δεν τον ακούμπησε ο Κωστής, δεν πειράζει. Αυτός με βάρεσε. Εγώ δεν τον. Πήγε σαν μπαμπάς μεγάλος να του την πει γιατί δεν μιλάει καλά για τον Άρη. Ο Μανής στη 2.54. Έχουμε Μανή. Βέβαια. Έχουμε Μανή. Για πάμε, κύριε Σαλούτε, καλημέρα. Γρήγορα στο Μανή τον Παναγιώτο. Παναγιώτη λέγε ποιος σκοτώθηκε, ποιος πέθανε, ποιος έφυγε. Μπορεί να έχουμε κίνηση μου. Καλή είδηση αποκλείεται να έχει εσύ πρωί-πρωί. Έλα Παναγιώτη. Κι όμως ο Κωστής έχει δίκιο. Είχε νωρίτερα τροχαίο στην Εγνατία Οδό, λίγο πριν την Κεραμωτή. Στην Καβάλα, προς Καβάλα. Ναι, είχε ανατραπεί εκεί Νταλίκα. Γύρω στις 3:30 τα ξημερώματα είχε πήθει μια ανατροπή Νταλίκας. Αυτοκίνητο όμως λίγο μετά τις 7 το πρωί που μετέφερε πιθανότατα μετανάστες, είτε αγνόησε το σήμα της τροχαίας είτε δεν τα είδε. Παραβίασε λοιπόν τα σήματα της τροχαίας. Πέρασε το δρόμο, ενώ ο δρόμος ήταν κλειστός από την τροχέα. Βλέποντας την Ταλίκα μπροστά του, πιθανόν προσπάθησε να την αποφύγει. Έπεσε στις μπάρες, άρπαξε φωτιά. 3 νεκροί, 6 τραυματίες. Παναγιώτη, πες μου λίγο κάτι, σε παρακαλώ. Πόσες φορές έχει γίνει αυτό το σκηνικό το τελευταίο εξάμηνο? Να κουβαλάνε μετανάστες, να αποφεύγουν αστυνομία και να χτυπάνε και να έχουμε νεκρούς. Νίκο, αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό είχαμε 3-20 νεκρούς και πάνω από 50 τραυματίες. Μα θυμάμαι τώρα, πάλι εσένα άκουγα. Άκουγα πάλι εσένα εδώ τώρα, πότε έγινε, πριν 2 μήνες, 1,5 μήνα, πάλι είχες βγει. Δεν παίρνουν καλούς οδηγούς αυτοί που μεταφέρουν τους μετανάστες και... Μάλιστα. Άσχημη είδηση, Παναγιώτη, μας έδωσες. Κλειστός ο δρόμος όπως είναι φυσικό εκεί, να ξέρετε δεν περνάει η Εγνατία. Ναι. Και υπάρχει και μια ανατροπή Νταλίκας και στο άλλο ρεύμα, οπότε εξοίψεως της Καβάλας υπάρχει πρόβλημα. Σταγματίδες πηγαίνουν από παλιό δρόμο και πηγαίνοντας προς Ξάνθη και ερχόμενοι προς τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Παναγιώτη, καλημέρα. Να σε καλά. Έγινε πάνω. Να σε καλά. Καλημέρα τώρα. Νεκρούς είχαμε, αλλά έχει γίνει πολλά εξ αυτό το σκηνικό. Με κουβαλού μετανάστες, βλέπουν αστυνομία, πάνε να αποφύγουν, τρακαίνουν, χτυπάνε, σκοτώνται κόσμο. Τόσοι μετανάστες, θα τους κουβαλήσουν δηλαδή. Ναι. Δεν θα τους πάνε δεξιά. Ναι, μπορεί να είναι παράνομα εδώ πέρα και πρέπει να τους περάσουν, τους πάμε αλλού. Α, πώς πάει, εντάξει, τι έγινε. Κακό είναι. Καλημέρα στα παιδιά από Σουτγκάδη. Πρέπει να είναι, δηλαδή πρέπει να βάλει υπογραφή ο Τσίπρας για να είναι νόμιμη. Δεν ξέρω, αύριο, άμα πάσω, τέτοιο ρώτα τα άλλα και αυτά. Περιμένω ότι είναι το πούλο να με ειδοποιήσει. Καλημέρα φίλε, πάμε, συνεχίζουμε γραμμές. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Η μεγάλη αεκάρα συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ. Ναι. Μετά από τις χωρίς νίκη να τελειώσει τον όμιλο με 6 χ, τελειώνει και με 6 ήττες. Ναι. Και συνεχίζει η ομαδάρα. Εντάξει. Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω. Γράφει ιστορία, γράφει ιστορία. Είναι σημαντικό αυτό, να γράψει ιστορία. Γράφει αρνητική ιστορία όμως, σε αυτή την περίπτωση έγραψε φιλέ. Εντάξει, γενικώς η ΑΕΚ συνηθίζει το αρνητική ιστορία ούτως ή άλλως. Είδα πολλούς παοξίδες, συνοπαδούς μου, να το γλεντάνε και να το διασκεδάζουν. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα για να είμαστε. Ο ΠΑΟΚ αν έμπαινε στους ομίλους, με αυτές τις ομάδες θα έπαιρνε βαθμό? Είδαμε με τις μικρές τι έκανε. Αν έπαιζε ο ΠΑΟΚ, αν θα έπαιρνε. Τι να πάει και ο ΠΑΟΚ, ομάδες έχετε μόνο για Ευρώπη. Κάτσε. Μπενφίκα ΠΑΟΚ δεν πήρα χ. Εκεί μέσα. Ένα-ένα. Ορίστε, Μπενφίκα ΠΑΟΚ ένα-ένα. Δεν πήρα βαθμό. Σπάσαν τα δοκάρια. Τι με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Και τα δοκάρια μέσα στο παιχνίδι. Με fair play ένα ημίχρονο τώρα. Όχι, το πρώτο μας λέω. Δεν πήρα Μπενφίκα ΠΑΟΚ. Πήγε στην Τσέλσι να πούμε για 12-0 σου. Για μπάλα είσαι μόνο τώρα στην Ευρώπη. Το πέμπτο λεπτό μετά. Πάρ τη Λαμία τώρα και το Πανσεραϊκό τώρα. Και Ευρώπη. Τον Άγιαξ τον έχουμε πάρει και χ. Τον Άγιαξ τον έχουμε πάρει 2 χ με στην Τούμπα μέσα έξω. Και με καλύτερες ομάδες, με Σουάρες κτλ. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε τώρα. Άλλο, ναι, τότε ήταν πιο καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ και τότε ή τώρα? Ναι. Τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει μια σταθερή ομάδα. Όχι. Πάνω, πιο πάνω, καλή ομάδα είναι, ποια ήτανε? Πάνω κάτω τα ίδια. Δηλαδή εσείς πληρώσετε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, τότε δεν είχε... εσείς πληρώσετε 100 εκατομμύρια για να έχετε την ίδια ομάδα με αυτή που και ο Ζαγοράκης. Δεν έχουμε ίδια ομάδα. Καλύτερη ομάδα έχουμε τώρα. Πολύ έξυπνοι είστε. Αλλά τώρα τρώω περισσότεροι ραπτό που λέει. Αυτό είναι άλλο. Πώς είναι άλλο, όλα παίζουν ρόλο. Όλα μες στο παιχνίδι. Μπράβο. Σωστός φίλε, είπες είναι καλύτερη ατάκα, να είσαι καλά. Πάμε καλημέρα, επόμενος φίλος, Μποντζόρνο. Καλημέρα παιδιά. Καλώς όνα. Έλα. Κωστή, δεν ξέρω, με θυμάσαι, είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα από το τοπικό κανάλι. Πες το κανάλι, ποιο είναι? Τι γνώμη? Γνώμη TV. Ναι, είχε καλά αθλητικά αυτή. Ναι, το φίλο μου τον Γρηγόρη εκεί. Ναι. Είχα πάει μια φορά. Καλή προσπάθεια και μικρό κανάλι. Ξέρω ότι έχεις έρθει και σε έχουμε και... Μικρό κανάλι, μικρό δυνατοτήτων, σαν το κύριο που πάνε ένα πράγμα, αλλά ναι. Καλό νοικοκυριό. Προσπαθούμε. Νοικοκυρεμένο. 21 χρόνια εκπομπή. Ήθελα να πω κάτι για τον Καραπαπά, τέλος πάντων. Ναι. Νίκο, εσύ πρέπει να θυμάσαι το 2016 όταν είχε γίνει με το ΜΑΚ το κύπελο. Πώς δεν το θυμάμαι? Η φασαρία που είχε γίνει μέσα στο... Στα συνέντευξη τύπου, εκεί ήμουνα. Ναι, εγώ την είχα προκαλέσει, δεν την είχα προκαλέσει εγώ, απλά γύρισε σε κάποια στιγμή και μου είπε εσένα θα σου μπιπ την μάνα σου. Ναι, και είχε δίπλα του 3 καρατέκας και 8 αστυνομικούς. Πες το χοντρέ, έλα μόνος σου να δεις θα σε κάνω. Είχε 3 καρατέκας και 8 αστυνομικούς κυριολεκτικά μου. Συγγνώμη, στην Τούμπα μέσα. Ναι. Είστε κατά πάνω μου αν θυμάσαι. Κάτσε ρε, γιατί εσείς καρατέκα δεν έχετε ρε? Σου λέω πως ήταν ο Καραπαπάς. Πώς ήταν ο Καραπαπάς, εσείς γιατί δεν είχατε στην Τούμπα μέσα? Τι να έχουμε εμείς? 3 μπράβους. Καλά, ολόκληρος ΠΑΟΚ δεν έχει 5 μπράβους. Μα ο ΠΑΟΚ δεν είχε λόγο να βάλει μπράβο μέσα. Γιατί δεν είχε λόγο να βάλει μπράβο? Γιατί υποτίθεται ότι είναι φιλοξενούμενος. Γιατί γίνατε λίγο soft να πούμε, γι' αυτό. Ναι. Το θυμάμαι το σκηνικό πάντως. Το θυμάμαι το σκηνικό. Εγώ θα σου πω το άλλο. Πες μου. Γιατί έχετε γίνει λίγο δελασάλ. Πες ότι στη συνέντευξη τύπου τότε ήταν ο Κλαδάς, ο Τρίγωνος και ο Τζαμάλ. Ναι. Ξέρεις θα τους κάνω τους καρατέκα? Δεν είναι πώς μίλησε, είναι ο τρόπος. Τι πώς μίλησε? Ξέρεις τι θα παθαίναν οι καρατέκα? Τι ξύλο θα τρώγανε? Έχεις δίκιο. Τι γίνατε soft. Πάμε παρακάτω, μην με εκνευρίζεις. Να είσαι καλά, καλή γνώμη. Πρόσεξε, ναι. Πρώτο τροχαίο, γιατί τα θυμάμαι εγώ αυτά. Πρώτο τροχαίο με μετανάστες έχει γίνει 13 Οκτωβρίου, δεύτερο τροχαίο έχει γίνει 13 Νοεμβρίου και σήμερα 13 Δεκεμβρίου έχουμε το τρίτο τροχαίο. Ανά ένα μήνα έχουμε τροχαίο με μετανάστες. Εντάξει. Και νεκρούς. Εντάξει. 13 του μήνα. Είναι ασύλληπτο. Ευχαριστώ τον Νικόλα. Περνάει κόσμος πολύ, δε φίλε. Ναι. Υπάρχει το άγχος, μήπως τους πιάσουν. Φυσικά. Γιατί και οδηγοί μετά τα ρίχνουν στους τοίχους και στις κολόνες. Γιατί να τους πιάσουν? Γιατί άμα τους κάτσουν ξαναγυρίζουν πίσω. Γι' αυτό ναι. Καλημέρα. Ξαναπούνε αυτοί. Καλημέρα. Έλα φίλε. Γεια σου, παιδιά. Καλώς όνα. Γεια σου, Πουλιανέ, γεια σου, Ραπτόπουλε. Καλώς όνα. Ραπτόπουλε, εσένα σε συμπαθώ, γιατί είσαι ουδέτερος και λες τα πράγματα, προσπαθείς να πεις τα πράγματα με το όνομά τους όπως τα βλέπεις εσύ δηλαδή, όσο μπορείς και τα βλέπεις καθαρά. Κάτι σχέση με τον Πανιώτη, τον δικηγόρο, έχεις και εκεί προβληματιστικά. Ο άνθρωπος είναι λαμόγιας εκεί που δεν πάει, τέλος πάντων, δεν θα μείνω εδώ. Ποιο δικηγόρο, φίλε? Τον Πανιώτη. Ο Πανιώτη δεν είναι δικηγόρος. Το χοντρό δεν λες, τον Πανιώτη? Κάνω λάθος εγώ, συγγνώμη. Ο Πανιώτης είναι κοντός και αδύνατος. Γιατρός είναι. Μπερδεύτηκα, με είπα. Μπέρδεψες το γιατρό με το δικηγόρο, αδερφέ. Ναι. Συγγνώμη, ρε Κωστά. Ναι. Εντάξει, οκ, λάθος, κάτι δεν υπάρχει. Ναι, είμαι ΠΑΟΚ. Χαίρομαι που βλέπω την ομάδα μου, που κάνει πρωταθλητισμό, που έχει όλες τις άλλες από κάτω, που τον λιγουρεύονται, δεν μπορούν να το φτάσουν. Που έχει ένα πρόεδρο που έκανε τον ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό στα αλήθεια. Ναι, χωρίς πρόεδρο δεν μπορείς να το κάνεις. Στα αλήθεια. Ναι. Έτσι. Αυτό έχει ο Πάουκ, ρε παιδιά, τώρα. Τι έχει το λαό του? Δηλαδή από το 85 μέχρι το 18 δεν είχε το λαό του, γιατί δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Τον πρόεδρο έχει. Άλλαξε επίπεδο ο Πάουκ, ανέβηκε επίπεδο. Αυτό είναι φανουβανές. Είναι ομάδα του πρόεδρου. Σωστό. Όλες οι ομάδες στο παρελθόν που έπαιρναν τίτλους ήταν ομάδες των πρόεδρων, Κωνσταντίνε μου. Όχι μόνο ο Πάουκ. Δεν το καταλάβει και ο κόσμος αυτό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν του Βαρδινογιάννη. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν του Κόκαλη. Δεν είπε κανείς γι' αυτό. Μόνο έτσι παίρνεις τίτλους όμως. Πρέπει να είναι και ο πρόεδρος μπαμπάτσικος. Ένα λεπτό. Στην Αθήνα δεν πουλάνε εφημερίδες στο λαό. Μια χαρά τον πουλάνε όταν χάνουνε. Μια χαρά. Κορεό ετοιμάζουν, λέει τώρα στο Ολυμπιακό. Συνάει 50.000. Μια χαρά πουλάνε. Όταν έχουμε πουλκουμέδες. Μην μπερδεύεστε με την Αθήνα. Δεν έχουμε σχέση με εκείνους τους γλιώδεις εμείς. Εμείς είμαστε άλλη πάστα. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Εγώ διαφωνώ, φίλε. Και, και εμείς έχουμε καλούς. Ο μέσος όρος στη Μακεδονία είναι άλλη πάστα. Δεν είναι Αθηνός γλιώδης άνθρωπος. Στη Μακεδονία, ναι, φωνάζουμε για τη Μακεδονία μέχρι να πάρουμε τα φράγκα. Ναι. Μιλάς για τη μαρμίτα, ναι. Να έχεις αξίες, να έχεις αξίες και ιδανικά. Έχω αξίες, φίλε, βέβαια, όπως έχουν όλοι. Μόλις πέσει το μαρούνι, ξεχνάνε και τη Μακεδονία. Έλα, άστορε τώρα, τι αξίες. Εσύ που λες για μετανάστες, εγώ τώρα είμαι στην Ελλάδα, ωραία. Ναι. Και δεν μπορώ να επιβιώσω, όπως πολλοί κόσμος, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι? Ναι, βέβαια. Και αποφασίζω να πάω στη Ρωσία. Ναι. Και να πάω να κάτσω εκεί, να δουλέψω, να κάνω τη ζωή μου. Ναι. Θα πάρω μια τσάντα και θα πάω εκεί, ή θα πάρω ταυτότητα, θα πάρω χαρτιά και θα πάω? Το δεύτερο θα κάνεις. Ρε φίλε. Και είμαι μετανάστης. Ναι, είσαι, ναι, βέβαια. Αυτοί που έρχονται εδώ δεν είναι μετανάστες, ρε Κουλιάνε. Μην τους λες μετανάστες. Τώρα. Έτσι τους αποκαλούμε τώρα. Ναι, εντάξει, οκ, εσύ τώρα πας. Τους αποκαλείς έτσι και κάνεις τον τυχάρι του ΣΥΡΙΖΑ να βγουν. Ναι, δεν είναι μετανάστες. Εγώ μπορώ να πάω στη Ρωσία έτσι. Άρα λες είναι λαθρό μετανάστες. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα θα έρθει ο πρωθυπουργός στην πόλη του. Αύριο θα έρθει εδώ να δίνω τον πόλο. Στην πόλη του Πάου. Αυτό που λέει ο Τσίπρας στη Μακεδονία της Δημοκρατίας δεν εννοεί τη Θεσσαλονίκη και την Καστοριά και τα Γιάννητσά. Εννοεί τα Σκόπια η Μακεδονία. Ρε φίλε, άσε να κάνει το γήπεδο τώρα, μην το βρει. Με τον άνθρωπο, ήρθε σε μια πόλη. Όχι, ρε φίλε, ποιο γήπεδο, ρε φίλε? Άστε, ρε φίλε. Η Μακεδονία είναι πάνω από τον Πάο και το γήπεδο, ρε φίλε. Τι λέτε, καλέ, τα λεφτά. Καλημέρα, αδερφέ, να σε καλά. Τα λεφτά είναι πάνω από τη Μακεδονία. Άστε το παραμύθι. Τώρα το ξέρω εγώ το έργο τώρα. Λοιπόν. Τα φράγκα είναι, τα φράγκα. Τα μαρούλια. Τα μαρούλια, έτσι. Ναι, αλλά είπαμε υπάρχει η μαρμίδα της ψυχής, μην την ξεχνάς. Την αφήνει καβάτζα δίπλα, αλλά την θέλει κατά βάθος. Φάει ένα σάντουιτς με ψυχή και μουστάρδα. Η ψυχή είναι άλλο πράγμα. Άστο. Δεν πεινάω. Λοιπόν, άκου τώρα και εσύ και οι φίλοι. Ναι. Το Wheat Fiber έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία ίντερνετ για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Και τι σημαίνει η εμπειρία Wheat Fiber, φίλε, εκεί που με ακούς έξω? Να βλέπεις ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, να ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι ή το album στο repeat, να μπαίνεις στη μάχη των online games και να στριμάρεις χωρίς lags, να πραγματοποιείς τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σου χωρίς διακοπές, φίλες και φίλοι. Ξέφυγες. Τι θες να πεις πάλι με τα κουλούρια? Θα σου πω. Ναι. Καλό. Βλέπεις ότι ο Τσίπρας. Τι έκανε ο Τσίπρας? Στην εκπομπή που έχει βάλει 6 σπότ στη δικιά μας. Το ξέρω. Δηλαδή. Είσαι ύποπτος. Το ξέρω. Μα αυτό και τηλεόραση καζαμπάκα, λέω. Μπαίνουμε, βγαίνουμε. Έχεις παρατηρήσει ότι είναι η τελευταία πριν βγούμε στον αέρα? Ναι! Λες και έχουν γίνει για να κάνουμε εκπομπή εδώ πέρα και χαμός. Είσαι παοξής, τα έχουν βρει με. Τι πράγμα είσαι, ρίξε το όλο πάνω μου τώρα, έτσι. Καμιά εντολή να βγούμε. Κοίτα, ρίξε το όλο πάνω σε μένα εδώ στον κουλ. Είσαι βλαχοπαοξής. Α, εγώ είμαι βλαχοπαοξής, ναι, αλλά εγώ είμαι απολυτή, ξογοποιώ όμως. Πολιτικά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τον κάνετε. Δεν κάνω σε κανένα τίποτα. Σε κανένα τίποτα. Στη Νέα Υόρκη πήγε Magic Life. Αλλά δεν πρέπει να του βρίζετε τη Νέα Υόρκη, γιατί όλος ο παοξής. Εσύ την έβριζε στη Νέα Υόρκη. Όλος ο ΠΑΟΚ κάνει Magic Life στο Τσίπρα. Όλη η Ελλάδα κάνει Magic Life, φίλε, στο Τσίπρα. Αυτοί που είναι, ναι, οι άλλοι θα κάνουν Magic Life σε άλλον. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρώπη και η Αμερική θέλει τον Τσίπρα να βγει. Αυτό καταλαβαίνω. Θα το δούμε τώρα. Κυριακή κοντίγονται πότε θα έχουμε εκλογές. Θα πάνε τώρα. Με κίτρινα κασκόλ αύριο. Με κίτρινα όχι κασκόλ, ρε σηκωστή. Με τι θα πάει. Γυλαίκα είπαμε. Κανονικά πρέπει να είναι ασπρά μαύρα. Να το αλλάξουμε κι αυτό. Να πάτε στη Θεσσαλονίκη στον Τσίπρα με ασπρά μαύρα γυλαίκα. Λοιπόν, πάρτε και μια Magic Live να καπνίζετε. Ναι. Μεταφορικά γιατί θα του κάνετε πίπες στον Τσίπρα. Με ασπρά μαύρες. Αφήστε τον καθεσπρεπισμό εδώ σε αυτή την πόλη. Και πάτε στον Τσίπρα όλη η πόλη και κάντε του καμιά έτσι. Magic Life. Αφού εσύ θες να πας, εσύ τι θες να πας να κάνεις. Εγώ θέλω να πάρω τις κινήσεις του. Γιατί θέλω να μαγειρέψω. Να του μιμηθείς. Ναι. Α, είναι πρότυπο. Είναι ίδαλμα. Θα του ζητήσω και αυτόγραφο. Είναι λαοπλάνο σαν τον Ανδρέα. Ανδρέας Τσίπρας τι θα έπαιζες. Τσίπρας. Διπλό. Βέβαια γιατί ο Ανδρέας έδινε. Καλή απόδοση. Ενώ αυτά εδώ τα λιμά. Δεν δίνει και τίποτα. Λοιπόν, πάντως πολλά δίνει. Πάρα πολλά δίνει ο Τάκης Ζαχαράτος όσοι πάνε να τον παρακολουθήσουν. Είναι εδώ από τις 7 του Δεκέμβρη στο Βεργίνα Θέατρο. Με νέο καταπληκτικό σοου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι, τρελό γέλιο. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά. Πολλούς χορευτές, τα πάντα όλα. Και όσοι ενδιαφέρεστε για εισιτήρια θα βρείτε στα Public, στο Ticket Services και στο καζίνο. Οι παραστάσεις θα γίνονται Παρασκευή και Σάββατο. Πριν πάμε γραμμές, τα εύσημα σε μια καταπληκτική μπασκετική ομάδα που έχει φτιάξει φέτος ο ΠΑΟΚ με λίγα λεπτά και συνεχίζει να κερδίζει τον ένα αντίπαλο μετά τον άλλον. Χθες κέρδισε και τη Βενέτσια 77-76 που δεν έχει χάσει κανένα μάτς. Δεν αγαπιέται. Σιγά σιγά αγαπιέται γιατί ο οπαδός αγαπάει τις νίκες. Έχει 11 συνεχόμενες νίκες σε 12 μάτς ο ΠΑΟΚ. Για πες. Μου θυμίζεις εκείνη τη μάνα τη γριά. Τη μάνα τη γριά. Έχει τη νέα την κόρη. Ναι. Και θέλει να την παντρέψει. Με ένα πλούσιο γαμπρό. Ναι. Και λέει η κόρη. Δεν τον αγαπάω, βρε μαμά. Δεν πειράζει, κορίτσι μου. Ναι. Θα τον αγαπήσεις. Την Κυριακή όταν το παλατάκι θα έχει 10.000 κόσμο. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Α, θα έρθει ο Τράκης, θα με βρει. Α, μπράβο. Θα βρεθούμε μαζί με τον Τράκη, θα κάνουμε ένα τρίο στούτσες. Όταν έρχεται κάποιος εδώ στην πόλη πρέπει να κεράσουμε εμείς. Εννοείται. Αυτά αφού ξέρεις. Εγώ τουλάχιστον είμαι. Μόνο οι μπράβοι του τρώνε 3 γουρούνια την ημέρα. Πώς θα τους πληρώσουμε. 3 γουρούνια. Πώς θα τους πληρώσουμε. Ένα γουρουνάκι να κεράσουμε, 3 να μπούμε μέσα. Να μας δώσει και ένα δανεικό Νοτοπούλου να. Άντε πάλι φαγώθηκες. Πάμε καλημέρες. Έχεις φαγωθεί. Κάτσε. Βρε Νοτοπούλου, πάρε ένα τηλέφωνο εδώ λίγο να τα πούμε πρωί-πρωί. Όχι μόνο ραντεβού με τον Τσίπρα. Γιατί αφού είναι άμεση συνεργάτης. Θα έχουμε εμείς πώς έχουμε ραντεβουδάκια και συζητάμε για την εκπομπή, να ταΐσουμε τα σκυλιά μας. Άμα πας με καμιά γκόμα να ραντεβού. Λέμε. Εγώ έχω το στεφάνι μου. Ακριβώς. Λέει ότι πήγαινες. Δεν θα πήγαινες με μια βαλίτσα να δείξεις ότι είναι επαγγελματικό το ραντεβού. Βέβαια. Πρέπει να φτιάξω ήμα. Το στυλάκι σου. Ναι. Κουστούμαρισμένος. Ναι, χαρτιά, στυλό. Και καλά θα συζητάμε. Και θα γράφεις πότε θες να συζητάμε. Ωραίες ταινίες έχεις δει. Έχεις δει ωραίες ταινίες. Έχεις φτιάξει σκηνοθεσία. Ο κουστούμαρισμένος με το χαρτογιακά, με τη γραμματέα του. Τι ταινίες ωραίες έχεις δει, ρε φίλε. Η κυρία Βέννη Καλατζαφέρη που είναι αγαπημένη μου. Μάλιστα, καλημέρα στην κυρία Βέννη. Μου είχε πει ένα μυστικό, είναι μεγαλύτερη από εμάς. Ναι. Εμπειρία. Ναι, τι σε είπε. Ξέρεις ότι τις γκόμενες λέει, τις λένε λέει γραμματής. Τι πράγμα είσαι, πάμε καλημέρα γραμματέα μου. Αυτό που λέει μου λέει, δεν πιστεύω να έχεις μια γραμματέα. Πού να φτάσω. Δεν έχεις. Δεν έχω γραμματέα. Γιατί είναι γραμματέας του εαυτού μου. Και μου λέει η κυρία Βέννη. Άμα θες όμως να απλωθείς. Μου λέει η κυρία Βέννη. Κυρία Βέννη. Λέει να ξέρεις που λέει πουλάκι μου λέει, γιατί είναι μεγάλη γυναίκα. Ότι τις γκόμενες τις λένε γραμματής. Είναι γραμματέας μου. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Δηλαδή αν είναι κάποιος που έχει 2-3 γραμματείς είναι και οι 3. Στο τέλος μάλλον οι γραμματείς μεταξύ τους πια θα ρουφήξει το προστάτη του αφεντικού. Καλή του, για καλό. Μία γραμματεία θα έχει. Μία και καλή. Θα την αλλάζεις κάθε 6 μήνες. Μόλις τη χωρίσεις θα παίρνεις άλλη. Άλλη γραμματεία. Μάλιστα. Να τα σεμινάρια για τους Πάτε τίποτα από τους Πασόκους. Τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Χαίρετε. Ο κύριος Γιώργος είχε γραμματέα. Ο κύριος Γιώργος. Ξέρεις, κατάλαβε. Καλημέρα από Αριδαία. Έλα ρε Αλμοπέ, Τι κάνουμε, καλά. Είχε ο κύριος Γιώργος γραμματέα. Είχε γλυκό μαγόρι. Γιατί να μην είχε. Αρχηγός κόμματος δεν θα έχει γραμματέα. Κάτι ξέρει κύριε Αβένη. Ναι. Λοιπόν. Έλα Αλμοπέ. Αυτό για τις διαφημίσεις, τώρα που διαφημίζετε για το Τσίπρα τέτοια που θα έρθει την άνοδο. Έλατε εδώ σε εμάς, όλα σε εμάς. Έρχεται, λοιπόν, τώρα υποθετικά μιλώντας, ας πούμε Κωστή και Νίκο, έρχεται ένας τύπος στον οποίο δεν τον γουστάρετε. Ας πούμε ένας Μανάβης πρώην Παστελάς θέλει να διαφημίσει τα παστέλια. Ωραία. Ένας άλλος ανιψιός πρώην διευθυντή ραδιοφωνικού σταθμού, ας πούμε, δεν τον γουστάρεις μία. Σου λέει θέλω να με διαφημίσεις. Του λες εσύ φιλαράκι για ένα μήνα θέλω, ξέρεις ότι βγάζει 700 € το μήνα, ας πούμε, μισθό. Θέλω 300.000 € για ένα μήνα. Α, σου λέει φίλε, δεν έχω τόσα, δεν θα συνεργαστούμε δυστυχώς. Δεν τον διαφημίσεις. Δηλαδή αν έρθει και σου ζητήσει ένα παράλογο ποσό Δεν είναι νόμιμο. Σου λέει δεν μπορώ να στα δώσω και τελείωσε. Δεν σε διαφημίζω. Απάντα κουλιανά. Δεν γνωρίζουν οι φίλοι. Άκουσε με λίγο. Δεν γνωρίζουν οι φίλοι πώς λειτουργεί το διαφημιστικό κομμάτι γενικότερα. Υπάρχουν οι διαφημιστικές οι οποίες κλείνουν τις συμφωνίες με όλους τους αθμούς και σου φέρνουν το πακέτο και σου λέει έχουμε αυτά. Πάρε αυτά τα λεφτά και βάζουμε αυτό. Τα λέω κουλιανό. Ναι. Ποιο θα πει. Εγώ δεν λέω. Και εγώ θα αντιστρέψω γιατί δεν θέλω να. Δεν απολογούμε σε κανένα. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να κάνουμε κουβέντα. Ναι, και εγώ απλά για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, δουλεύει σε μια εταιρεία, φίλε εσύ. Δουλεύει σε μια εταιρεία. Και σου λέει. Λέω για εσάς προσωπικά. Ναι, εμείς εδώ τι είμαστε, ρε φίλε, μούτσι είμαστε εδώ πέρα. Εμείς είμαστε. Δεν πληρώνω τη μούτσι. Δεν θέλω να πληρωθώ. Γιατί να μην θέλω. Όχι, εγώ δεν είμαι πατριώτης σε αυτό το κομμάτι. Δίνω, παίρνω. Δίνε και λαβίν. Εντάξει, άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, σαν σταθμό το εννοούσα το άτομο, όχι σαν άτομο εσείς. Σαν σταθμό ότι να ζητήσει ένα παράλογο ποσό. Και έτσι να μην γίνει συνεργασία. Ναι, αυτό θέλω να του πω είναι ότι οι διαφημιστικές είναι αυτές που μοιράζουν την πίτα και κλείνουν συμφωνίες. Ακριβώς. Ποια είναι τα πρώτα ραδιόφωνα, ποια είναι οι πρώτες ακροματικότητες τηλεθεάσεις, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Πάρτε αυτό το πακέτο διαφημίσεων. Εμάς 6 φορές. Άρα πρέπει να βλέπουν ποια εκπομπή έχει ακροματικότητα μεγάλη. Να βάλουμε το πρωί, 8-10. Ποια εκπομπή, χώσε 6 ποτάκια το πρωί. Κατάλαβε, εμείς ούτε καν ξέρουμε τι παίζει. Να σε καλά, φίλε. Όχι, απλά πρέπει διαφημιστική να ζητήσει. Και ένα τελευταίο. Ναι. Οι αεξίδες και οι παοξίδες δεν πιστεύω να κατεβούνε τώρα για το Τσίπρα. Θα τους μαλώσει ο μπαμπάς Αλέξης. Όπα. Μην τυχόν και πάνε. Τους αεξίδες τους ξεχνάς. Κράζουμε μόνο τους παοξίδες για το Τσίπρα. Πόσοι είναι στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί είναι. Δεν είναι πολλοί. Δεν ξέρω αν είναι πολλοί. Πάντως και από Αριδαία ετοιμάζονται να κατεβούν Θεσσαλονίκη, να υποδεχτούν τον κύριο Πρωθυπουργό. Παοξίδες θα είναι αυτοί, φαντάζομαι ότι θα χειροκροτήσουν. Θα βάλουν τα ασπρόμαυρα γυλαίκα. Ναι. Βάλτε ρε τα Να σε καλά. Σας έκανε τα χρέα από 60 εκατομμύρια 10. Γήπεδο σας κάνει. Φερέτης μας στέλνει καλημέρες και μας λέει και ο Μορφόπεδα. Τώρα δεν ξέρω που τα είδα. Μορφόπεδα, αλλά τέλος πάντων. Η πρεσβειοποιία του Γιώργου μεγάλωσε. Δεν ξέρω, μας λέει Μορφόπεδα. Δεν ξέρω. Μεγάλωσε, ρε Γιώργο. Η πρεσβειοποιία και μας βλέπει. Πάντως για αυτό το θέμα. Μας λέει καλημέρα Μορφόπεδα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα. Δουλεύει σε μια επιχείρηση. Και σου λέει ο διευθυντή σου. Θέλω τον Γιώργο άποψη για αυτό το θέμα. Ναι, να μας πει. Σου λέει ο διευθυντή σου ότι θα πρέπει να πάει να πουλήσει αυτό το προϊόν. Σε έναν που δεν γουστάρεις εσύ. Μη δικαιολογείς. Όχι, δεν δικαιολογούμε, σου κάνω κουβέντα. Λοιπόν, έρχεται ο διευθυντής, άκουσε με λίγο, όχι δεν το αφήνω, δεν θα κάνουμε κουβέντα. Έρχεται ο διευθυντής και σου λέει: θα πρέπει να πας σήμερα, η δουλειά σου είναι να πας αυτόν τον κύριο για να πουλήσεις το προϊόν. Και αυτός ο κύριος εσύ το μισείς, δεν το γουστάρεις. Θα πας, δεν θα πας. Πριν τα λεφτά πάρα πολλά. Μα αυτό λέμε τώρα, ντε. Αφού όλοι για τα λεφτά είμαστε. Μα αυτό και αυτοί που παίρνουν και τα λένε. Άμα του στείλει δουλειά του να το κάνουνε. Απλά εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι στρατιώτης. Εσύ είπαμε είσαι κάτι πατριώτης. Δεν είμαι χριστιανός. Είσαι τίποτα. Αέρας. Αν έρθει ο μουσουλμάνος και μου πει βαφτίζουνε μουσουλμάνος να πάρεις. Θα βαφτιστείς. Τι θα κάνω, Λουγκάνης θα γίνει. Λουγκάνης. Καλημέρα, φίλε. Δεν είμαι χριστιανός, εσύ όμως. Και αν βαφτιστείς, είσαι κατάπτυστος. Εγώ δεν δήλωσα χριστιανός. Με βάλαν στην κολυμπήθρα χωρίς να με ρωτήσουν. Άρα το κόλπο λες είναι δεν δηλώνω τίποτα για να μην μου ρίχνουν κανένα βέλος. Το κόλπο είναι να μην είσαι τίποτα. Όχι να δηλώνω τίποτα. Το κόλπο είναι να μην είσαι τίποτα. Γιατί τα έχεις ξεπεράσει αυτά. Καλημέρα, φίλε. Εκτός κι αν κονομάς από κάτι από αυτό. Δηλαδή, εσύ τώρα κάνεις το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ και έχεις το Open τον Σαββίδη τον Νικολαίδη να παίζει την ΑΕΚ. Είσαι βλάξ. Μα δεν κάνω εγώ γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ. Α, κάνεις παράδειγμα. Ναι, γενικώς λες, ναι. Είσαι βλάξ. Ναι. Εντάξει, οκ, όπως το βλέπεις. Ναι, οκ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Λοιπόν, να βοηθήσω το Κώστα πρώτα για... Πριν είπε για να έχει πιστοποιητικό κοινωνικό φρονημάτων, κάτι είπε εκεί πέρα για το Αλεξάνδριο. Ναι, παιδί μου, λέω, επειδή ο Πόκολοκο εδώ, του λέει θέλω πάρα πολύ να πάμε στον Τσίπρα οι δυο μας. Μπορούμε. Μα θα σε βοηθήσω, Κώστα, θα σε βοηθήσω. Τώρα εγώ ας πούμε μιλάω με ένα ανώνυμα γιατί υπάρχει λόγος. Αλλά άμα θέλετε στο κοντρόλ αφήνω τηλέφωνα, ονόματα, τα πάντα. Λοιπόν, δηλαδή δεν παραμύθι. Μπάσχερτος, είχα ένα πρόβλημα πρόπερση με τη δουλειά μου που η οποιαδήποτε εκάστοτε κυβέρνηση μπορούσε να το λύσει για πλάκα. Ναι. Λοιπόν, πήγα να ζητήσω βοήθεια, ήταν αυτοδίκαιο το πρόβλημα, δεν ήταν καμιά βλακεία. Ναι. Και με το που μπαίνω σε γραφείο υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη, προτού ρωτήσουν το πίθετό μου, μου είπαν, με ρώτησαν αν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα όχι, ευχαριστώ πολύ και έφυγα. Και μου είπαν ότι παρεξήγησα, λέει μετά, μα τι παρεξήγησα, μπαίνω στο γραφείο και μου λένε είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στο παλιό βαθύ Πασόκ τα κάνανε αυτά. Αυτό είναι απίστευτο. Απλά το λέω επειδή ο κόσμος το ανέφερε και αυτό είναι δηλαδή. Ναι, όπως ήταν παλιά στο Πασόκ. Και όποιος και να το κάνει, είναι κατακριστέως, έτσι. Δεν πας εκδρομή. Ναι, αυτό είναι κατακριτή. Όποιος και να το κάνει. Δεν είναι τώρα. Τώρα είναι αυτοί, μεθαύριο θα είναι άλλοι. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, επίσης αυτό που θέλω να σχολιάσω, Νίκο, που εσύ τουλάχιστον το παλεύεις χρόνια και τις ακούω φυσικά χρόνια. Ναι, αυτό ρε παιδιά, το βόρειο και νότιο πρέπει να κοπεί γάμο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο το καταλαβαίνω και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Είπε ένα σωστό Ινωτοπούλου. Ινωτοπούλου το είπε. Τι είπε. Είπε ένα σωστό. Τι έχουμε κόμπλεξ απέναντι στην Αθήνα. Αυτή δεν το είπε. Νομίζω. Εντάξει, ψέματα είπε. Εγώ αν θες... Ψέματα είπε. Μας έχουν εμπολιάσει ένα κόμπλεξ. Όχι, δεν είπε ψέματα. Και έρχεται ο Σαββίδης, αθλητικά, και πιστεύω να μπορέσετε και κοινωνικά να το ξεπεράσετε, μέσα από το ποδόσφαιρο, να το βγάλετε αυτό το κόμπλεξ. Μα πρέπει, άκουσε λίγο, ένα τελευταίο για να μην σας κρατάω. Να το βγάλετε αυτό το κόμπλεξ. Ζω σχεδόν 30 χρόνια εδώ πέρα. Είμαι από την Κρήτη. Στην Κρήτη φυσικά αγαπάμε τη Μακεδονία πολύ περισσότερο και από τους Μακεδόνους. Μπορεί. Ακούς τους Κρητικούς δεν τους αγαπάει. Είναι μουβα μάγκες. Τα ξέρεις. Δεν είναι όλοι να πηγαίνουν. Μαγιά, όπλο, μαχαίρι. Για μένα παντού υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Σε όλους. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν τους γουστάρω. Αυτοί είναι συγκεκριμένα χωριά, εκεί ζωντανά λιβάδια κτλ. Μαυροπουκαμισάδες που κάνουν τις μαλακίες και έχουν χαρακτηρίσει όλη την Κρήτη. Καλημέρα, λοιπόν, παιδιά, προσέξτε λίγο. Ο Κωστής εδώ έχει γίνει. Πολύ, τι βελτιωθεί, είσαι άριστο σήμερα. Άριστος. Σήμερα δεν είπε τίποτα. Κύχο. Μόνο εκεί με τον Τζίπρα και τον Τοπούλο. Εκεί βοβάρτησε. Τίποτα δεν είπε. Ναι. Χαρτογιακάδες, ιστορίες. Αυτά γραβάτες, χιλιτής. Ναι. Καλημέρα. Μάθημα ο Χιλιτίδης. Ναι. Με βοήθησε εκεί. Σε βοήθησε να μην βρίζεις. Να ελύσουμε. Να ελύσεσαι, να είσαι έλουρος. Καλημέρα, φίλε. Ο Γρόλιος. Ναι, ναι. Με έμαθε. Να ελύσουμε. Ο Κλόπ ο δικηγόρος που είναι καινούριος. Και ο Αλέξης. Ο Κλόπ. Και ο Τσάκετσαν. Ο Κλαπ. Έλα, ρε φίλε, έλα, γόρι μου. Λέγε. Έλα, καλημέρα ρε Κουλιανέ. Καλημέρα. Και φυσικά στον φίλο μου τον Ραπτόπουλο. Καλημέρα. Έχεις πέσει σε κάτι τείχους. Το μεσημεριανό το χοντρόπετσο δεν μπορεί να πει τη λέξη γάτα, μπερδεύεται. Εσένας ανέλαβε από το Σεπτέμβριο, πέφτει σε τείχους. Τι να σε κάνουμε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο χοντρόπετσος το μεσημέρι για να πει κοιτά, είμαστε στο ράδιο, λες και είναι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και είσαι εσύ τώρα με το σταυρό στο χέρι να κάνεις τι, να πεις τι. Τι να κάνω, κάτσε να σε βοηθήσω για να φρικάρεις. Ο Παοξής που ήταν στο καραβάνι και τους χωρούσε όλους, θα μπει στον Boeing 747 με χαβιάρια A-Class και θα πάει στην καινούργια τόμπα με το λάπτοπ και το κουστούμι να πάρει με το καρτελάκι το νούμερο. Παύλος, Πατριαρχείο Γιαννιτσά. Γεια σου ρε Πατριαρχείο. Γεια σου ρε Πατριαρχείο. Έχουμε ένα DNA στο τέλος, τα παίρνει διαρκεία σιγάβρι για να έρχονται σε αυτή την ονειρεμένη τούμπα. Κάτσε να τη δούμε πρώτα Πατριαρχείο, κάτσε πρώτα. Μακάρι, κάτσε να πρέπει να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ για να δείτε τούμπα. Άντε πάλι φαγώθηκες με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάντε καμιά magic live στον Τσίπρα. Με το ΣΥΡΙΖΑ το σφύριζα. Άντε Πασοκο. Φύγε Πατριαρχείο. Πασοκο ΣΥΡΙΖΑ, Παοξίδες. Άντε. Της Μαράγδα προηγουμένως το σήκωσε και κατά λάθος του στόχου θα γίνει. Δεν πειράζει, γεια σου Πατριαρχείο. Καλημέρα επόμενος. Άντε Πασοκο ΣΥΡΙΖΑ. Επόμενος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα κυρία μου, καλημέρα. Με το σταυρό στο χέρι, Κωνσταντίνε μου, τι να κάνω. Με το σταυρό στο χέρι, τι να κάνω. Σκοτώνα τον κόσμο. Τι να κάνω, ναι, αυτή είναι η σταυροφορία. Έλα, φίλε. Είχε περίστροφο ήταν εκείνο, δεν ήταν σταυρός. Ναι, λέγε, φίλε. Φίλε, θα μιλήσεις. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. 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 Καλώσονα. Κωστή. Μάλιστα. Ο Ζαΐρης που βρίζει γυναίκες, το λες τίποτα. Ποιος? Ο Ζαΐρης που βρίζει γυναίκες, το λες τίποτα. Εγώ τι είμαι ρε φίλε, διευθυντής ραδιοφώνου. Όχι, τον άκουσα μια φορά συνέχεια έπριζε. Αποκλείεται. Αποκλείεται να έβρισε ο Ζαΐρης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ναι. Εκεί δίπλα σου που μιλάει συνέχεια δεν λέει μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα. Τώρα ρε εσύ. Ο Ζαΐρης δεν έχει πει ποτέ αυτή τη λέξη. Ο Νέρ. Εγώ επειδή μεγάλωσα με έναν πατέρα που δεν έβριζε. Ναι, εσύ πήρε τον κόλπο και εγώ βρίζω εκτός από το έξω από το στούντιο. Μην νομίζεις. Αθυρός όμως είμαι. Αλλά εδώ πέρα εντάξει, έχουμε συνηθίσει. Είμαι ευγενικός άνθρωπος. Ναι, ξεχυλίζει από ευγένεια. Είσαι. Κι όμως με κάποιους και με κάποιες είσαι ευγενέστατος. Ναι. Άμα συμπαθείς κάποιον αρκετά, είσαι ευγενής. Είσαι με το savoir vivre, ναι. Και δοτικός είμαι και ευγενής. Με τη γυναίκα μας πούμε είσαι ευγενέστατος. Έχει να λέει η Τζέννη. Γιατί η γυναίκα σου είναι καλός άνθρωπος. Ναι, έχει να λέει. Άμα ήταν καμιά στραβό. Ναι, δεν θα τυχόνευα. Αλλά τυχονεύω γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, είσαι ευγενέστατος. Και ταπεινός άνθρωπος και ευγενικός άνθρωπος και λεπτός άνθρωπος. Ναι, όντως. Με όποιος θες και όποιον αγαπάς και. Και συμπαθείς είσαι ευγενέστατος. Ναι. Και κύριος και κλεκτή μου κυρία, να την κυρία Δώρα ας πούμε. Τι να πω. Πολύ καλή. Λοιπόν, Δεν θα πάρουμε άλλες γραμμές γιατί έχουμε ένα λεπτάκι να κλείσουμε. Ναι. Θέλω λίγο να βοηθήσουμε ένα φιλαράκι μας. Δεν βοηθάω, φιλάνθρωπος δεν είμαι. Εγώ θα βοηθήσω ένα φιλαράκι. Φιλόζος είμαι. Είσαι φιλόζος. Φιλάνθρωπος δεν είμαι. Όχι. Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι και με κάποιους ανθρώπους είμαι φιλάνθρωπος. Άμα δεν το ξέρω, εγώ όμως το ξέρω. Άμα το ξέρεις, είναι ο Χρήστος ο Βασιλιάδης, ο οποίος δίνει ένα δικό του αγώνα να μπορέσει να πάει στο Βόρειο Πόλο. Έτσι, ένας διαγωνισμός φιλανθρωπικός, έτσι, όπου με ψηφοφορία μπορεί να πάει να κάνει το όνειρο της ζωής του άνθρωπος. Τι να πάει κάνει στο Βόρειο Πόλο, να πηδήξει κανένα σκημό. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Είναι ένα ταξίδι επιβίωσης, μια εβδομάδα. Τι δουλειά κάνει αυτός? Εδώ, δουλεύει σε ένα μπαρ παρακάτω. Σε ένα μπαρ δουλεύει. Ναι. Σε ένα μπαρ παρακάτω. Σε ένα καφέ. Όχι, μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, μπείτε στο προφίλ μου, Χρήστος Βασιλιάδης. Αυτό τεκνό είναι, ρε. Φιλαράκι. Για καμιά μυρβάρα να φάει. Ό,τι θες να φάει. Τώρα μπορεί να θέλει να φάει και καμιά αρκούδα εκεί. Κάνα πιγκουίνο. Καμιά. Πώς αυτά που σαϊκλούν. Πιτσιρικά τον κόβω. 30 κάτι είναι. 30 κάτι λοιπόν, είναι. Ναι, μπείτε, ψηφίστε τον Χρήστο τον Βασιλιάδη. Ναι. Μας περνάνε οι Πορτογάλοι αυτή τη στιγμή. Ναι. Σήμερα τελειώνει η ψηφοφορία 11 η ώρα. Θα κλάψω πολύ. Μοίρεση, Κωνσταντίνε. Θέλω να πάει στο Βόρειο Πόλο. Θέλω να πάω στο Βόρειο Πόλο. Εμπειρία ζωή. Εμπειρία ζωή. Δεν θα ήθελε να πα στο Βόρειο Πόλο, εσύ? Τι να κάνω εγώ? Να πα στο Βόρειο Πόλο. Ναι, να ζει αυτή την εμπειρία εκεί με του εσκιμό, με τι αρκούδε, του λύκου. Να ζει σε σκηνή μια-δυο βραδιές. Και γιατί δεν μπορεί να πάω σε ένα ξενοδοχείο να με τρίβει καμιά ρωσίδα τη γάμπα να πούμε? Ναι, αλλά τι νούμερο θα φοράει τα παπούτσια? 38. 37, 36 μισό. Ναι. Εσύ ο καθένας έχει τα γούστα του, τι να κάνουμε. Πάει το φελό στο Βόρειο Πόλο. Λοιπόν, μπείτε, ψηφίστε και φεύγουμε τώρα γιατί. Χρήστο Βασιλιάδη. Πού να μπούμε, στη δικιά σου την. Θα μπουν στη σελίδα, έχω αναρτήσει εγώ το ειδικό link. Αν κλικάρουν εκεί πέρα θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν. Μας περνάει ένας Πορτογάλος. Αυτός μοιάζει με συνοδό μεγάλων κυριών, ρε. Τι πράγμα, έφερε μορφόπεδο. Εντάξει, αυτό λέω και εγώ. Τι είπα, κακό είπα? Όχι, δεν είπες κακό, όχι. Με τον καλό τον λόγο, σε πάντα. Ναι. Λοιπόν, το Wheat Fiber είναι αυτό το οποίο έχει ήδη αλλάξει την εμπειρία του ίντερνετ. Όχι σε ένα και δύο, αλλά σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις οι οποίοι απολαμβάνουν ταχύτητες 100 και 200 Mbps. Και τι σημαίνει Wheat Fiber, έτσι, για να γνωρίζετε γιατί μιλάμε, να βλέπετε ταινίες σε απίστευτη ποιότητα, να ακούτε το αγαπημένο σας τραγούδι σε album στο repeat, να μπαίνετε στη μάχη των online games και να στριμάρετε χωρίς lags, να πραγματοποιείτε τηλεδιασκέψεις με συνεργάτες σας χωρίς διακοπές. Κάπου εδώ κατεβάζουμε τα στοριά. Να σας ευχαριστήσουμε όλες και όλους για την παρέα και σήμερα πολύ ένταση. Έτσι μπήκαμε δυνατά στο πρωινό της 13ης του Δεκέμβρη. Εμείς θα τα πούμε το βραδάκι τώρα από την Τούμπα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μπατέ Μπορίσοφ με Γιώργο Ζαΐρη. Εσείς μένετε εδώ. Ο Μαμαλάκης του Μετρόπολης, ο κύριος Βαραγιάννης, επιστρέφει με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και στο καπάκι παίρνω σκητή.